ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που ερωχοποιημένο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάμπ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Μια εισαγωγή αφιερωμένη εξαιρετικά στους φίλους των δικύκλων. Φορέστε πάντα κράνος. Μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής Αθλητήριο Ζουμουσού. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη. We never gonna die, you kufal undertaker. Wir werden nie sterben, du kufale totengräber. Τρες νιέτς τα κακαμπούλιος, να τρας νιέτς τα κακαμπούλιος, αρχή. Μιλιος νιέτα κμιέχνετε. Νομίζω ήμουν σαφής. Ήμουν ξεκάθαρος. Ζουμουσού λέμε. Και κάθε πίκρα, κάθε μένη πίκρα την καίμε. Τις κάνουμε χαβαλέ, τις κάνουμε κλειστή τρίπλα. Τη ρίχνουμε στο σημαίακι του κόρνερ επάνω στη διαφημιστική πινακίδα. Ψυχολογικά την ευνοχίζουμε την πίκρα. Δεν την αφήνουμε να πάρει αυτή το μάτς. Ούτε στα χαρτιά, ούτε στα δικαστήρια. Είμαστε πιο τρελαμένοι από ποτέ. Εδώ είναι τα κεντρικά, να ξέρετε. Εδώ. Σήμερα και χθες το βράδυ γυρνώντας στο σπίτι μου, περνώντας εκεί μετά τον ΟΣΕ, πηγαίνοντας δυτικά προς Εύωσμο, εκεί στο Grand Hotel απ' έξω, παιδιά, τι κλούβες, τι αστυνομία, τι αυτά. Μπράβο, αποφάσισαν επιτέλους να φυλάνε τον κόσμο. Ε, αποφάσισαν. Ή μήπως είναι για άλλον λόγο οι κλούβες. Μην σε γαμορίχνονται, μην σε γαροκόπη. Ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει ασπροντημένη από το βουνό εκεί, απάτσπρονε. Να ρε φίλε, σήκε με καταρτή, με νοιάζει εμένα ποια κατεβαίνει από το βουνό. Μπορεί να ήταν μια τύπησα, να πούμε, η οποία ψάχνει να βρει τον εαυτό της, θέλει λίγο άρα να αναπνεύσει. Ήθελα να δει λίγο την καριέρα και ανέβηκε να κάνει ορειβασία. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να ξέρουμε ποια είναι και τι μας νοιάζει. Ρώτα μας τουλάχιστον ποιος είναι εκείνος που ανεβοκατεβαίνει για να σου πούμε αυτός ένα μηδέν. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε ορειβασία. Αδερφέ μου. Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και δεν θα δίνουμε μάχη. Μεγάλη στιγμή. Μεγάλη για τους άντρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει. Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός, εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λες, είναι μόνο ανάλογα που δεν είναι εγκεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά, ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε εγκεφαλικές στο σεξ. Απίστευτο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στο Μανώλη και στην Ελένη. Και στο Μανώλη και στην Ελένη. Μεγάλο στιγμιότυπο, φίλε. Όσοι είχαν έρθει στα στούντιο του Αρένα, ξέρουν ότι η απόσταση είναι, φίλε, χρειάζεται να πούμε 20 ευρώ ταξί. Το αυτός που ακούγεται είναι τρία δωμάτια πιο πέρα. Είναι έξω από το κτίριο, είναι στην Πιερία. Φίλε, μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Εδώ είμαστε. Σήμερα κληρώνουμε ένα τριήμερο στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Να πάτε στο Μουχαμπέτη, να μπείτε στην υγρασία, να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε έναν Έλληνα ακόμα, αν είστε Έλληνας. Αν είστε Ιουγκοσλάβος, αν είστε Ρώσος, αν είστε οτιδήποτε, θα κάνετε ένα παιδάκι όμορφο και γλυκό. Στην Ελλάδα όμως θα πιαστεί το παιδί. Κανονικά. Λοιπόν, επειδή χθες είχαμε θέμα με το κέντρο τηλεφωνικό, δηλαδή είναι τόσες πολλές οι γραμμές έξω, που εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα δεν πιάνετε ούτε με βίσμα. Γι' αυτό από σήμερα θα κάνουμε το διαγωνισμό με αυτούς που βγαίνουν στον αέρα μόνο. Διότι οι 90% που παίρνουν έξω μπλοκάρουν αυτόν ο οποίος θέλει να βγει και να πει την άποψή του και δεν μπορεί. Και δεν είναι σωστό και δεν είναι και ωραίο. Άρα από σήμερα μέχρι να ξαναμπούμε κάποια στιγμή στη διαδικασία των μηνυμάτων, όσοι βγαίνουν στον αέρα θα δηλώνουν. Δεν θέλετε να πείτε τίποτα. Γεια σας, Βασίλης Χατζηγραβατίδης, σε 548. Του και το κλείνετε άμα θέλετε. Θα σας γράψουμε εμείς. Όχι εκεί που δεν πιάνει μελάνη, κανονικά στη λίστα μας. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη με ένα πολύ μυστήριο μουσάκι. Είμαι λίγο Νταρντανιάν, είμαι και λίγο Νταρτακάν. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον Νταρτακάν. Νταρτακάν. Ήταν απόσχεση αυτή, ήταν στην αρχή, όπως είναι ρε παιδί μου αυτή του Πάμε. Είναι από το Πάμε στοίχημα, πιστεύω. Δηλαδή τα σπάσανε και φύγανε. Έτσι και ο Νταρτακάν, που είναι Νταρτακάν του Χαραλάμπου, Νταρτακάν του Σάβα, μπερδευτήκαν αυτοί μεταξύ τους. Όχι εγώ με τον Νταρντανιάν, όχι εγώ, είχε το franchise, μπερδευτήκανε κτλ. Και σου λέει ο άλλος, όχι, ρε, φεύγω, ρε. Φεύγω, θα κάνω μόνος μου. Τους τρεις οματοφύλακες, μα είσαι μόνος σου. Δεν έχει σημασία. Μόνος μου θα είμαι. Θα παίζω κανονικά.
Σκύλος με μεγάλα αυτιά, φίλε. Πολύ ωραίος. Ο πιο διάσημος σκύλος, βέβαια, που θυμάμαι εγώ, εκτός από τον Πλούτο, ο οποίος ήταν ένα, ένα τέχνασμα για να περάσουν σε μια λανθάνουσα και υποθάλπουσα μορφή, ότι ο Πλούτος είναι αυτός που περνάει καλά. Γιατί δεν το λέγανε φτωχό και το λέγανε Πλούτο? Γιατί δεν το λέγανε φτώχεια το σκύλο και το λέγανε Πλούτο? Επίσης, το αφεντικό του Πλούτο που ήταν σκύλος, ο Γκούφι δεν ήταν το αφεντικό του? Δηλαδή, ο Γκούφι σκύλος, μιλάμε, έχουμε γκόμενα, αυτοκίνητο, γινόμαστε φίρμες, είμαστε σε μια. Εντάξει, μπορεί να μην βγαίνει. Τρώμε φιστίκια και γινόμαστε και σούπερ ήρωας και σούπερ Γκούφι, βγαίνει και σε αμόλυβδη. Και είμαι λοιπόν εγώ ένα σκύλος και έχω σκύλο άλλον. Τι ταξική ανισότητα είναι αυτή, ρε? Κι ο άλλος δεν μιλάει, σηκώνει το πόδι για να κατουρίσει τις κολόνες. Δηλαδή, σκύλος με σκύλο, γιατί τέτοια διαφορά? Επίσης, τι δείχνει το παιδί? Τι δείχνει στο παιδί μέσα από το Mickey Mouse, χωρίς σίγμα? Τι δείχνει? Ο άλλος είναι τόσο κολόφορτος που του έρχονται όλα δεξιά. Ο Ρόμπαξ, πώς το λέγανε? Ο τυχερός. Ρόμπαξ δεν το λέγανε το σκρούτς στον αντίπαλο που ήταν πάρα πολύ τυχερός? Γκαστόνε! Άρε φίλε, να έχω, έχω δασκαλάκι, παιδιά. Μια στιγμή. Το σηκώσουμε. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο, το σηκώσουμε. Βεβαίως. Ναι! Έλα, Βαγγέλη! Ναι! Ναι! Και, ναι, ναι, ναι. Στην αρχή μας είπαν... Βαγγέλη, άκουσε λίγο κάτι. Βαγγέλη, κάνω εκπομπή. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για να μαγειρέψω, θέλω να μου πεις μια συνταγή. Επειδή εγώ, ξέρεις, είμαι λεπαιδί μου του φαγητού, είμαι. Γουστάρω, δηλαδή, ναι. Θέλω να φτιάξω... Ναι, θέλω να φτιάξω μια... Βεβαίως, αφού σε συμβολεύουμε, το ξέρεις. Μπορεί να είμαστε διαφορετική ομάδα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Βαγγέλη, πες μου λίγο κάτι. Εσύ που είσαι ο Monster Chef, πες μου λίγο. Για να φτιάξω. Ναι, θέλω να φτιάξω. Ναι, ναι, θέλω να φτιάξω κολοκυθοκεφτέδες. Κολοκυθοκεφτέδες. Το κότο γράφω με ωμέγα, δηλαδή είναι κολομβιανή συνταγή αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόση πρέζα αλάτι βάζω? Δηλαδή, θέλω να με ενημερώσει λίγο, δεν ξέρω. Μπορείς? Α, τώρα δεν μπορείς. Δυσκολεύεσαι. Εντάξει. Ναι. Πάρε με μετά να μου πεις, γιατί θέλω να μου πεις εσύ που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Έγινε, καραβοκύρι. Τα φιλιά μου. Ναι, την αγάπη μου. Αυτά. Παιδιά μας παίρνουν διάφοροι φίλοι τηλέφωνο. Δεν είναι σωστό αυτό. Καθημερινό τη εκπομπή. Έτσι. Φιλιά στον Καρντάσι μου. Στην Πάτρα. Εδώ είμαστε που λέτε. Χορηγούς είπα, πού είχα μείνει, φίλοι. Τι έκανα, τι εισαγωγή έκανα. Δεν θυμάμαι. Για το σκύλο. Για. Ο διάσημος σκύλος, δεν θυμάμαι πως έφτασε εκεί, παιδιά. Και δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Από τον Ταρτακάν, δεν ξέρω, το χάσαμε. Δηλαδή πρέπει, φεύγοντας, το κουλούρι που έχω έξω, να ρίχνω ψίχουλα πίσω. Σαν το Χέντζελ και την Γκρέτελ. Που βάζαν σημάδι, ρίχνανε πίσω, να πούμε, τα κομμάτια από την μπουγάτσα. Πέρασε τα πουλιά, φάγανε τα μπουγάτσα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε. Μεγάλη δήλωση έχει κάνει ο Κώστας Βουτσάς. Τον υπεραγαπώ, τον λατρεύω σαν φυσιογνωμία. Δείτε λίγο εσείς που είστε 20, 25, 30, 35 και νιώθετε καμιά φορά γερασμένοι, έναν άνθρωπο, τι όρεξη έχει για ζωή. Τι ενέργεια εκπέμπει. Τι ενέργεια, τι δήλωσε λοιπόν ο τεράστιος αυτός τύπος? Ο γιος μου μυρίζει γυναίκα και πάει κοντά της. Θέλω να σας πω ότι ο γιος του είναι μηνών, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, πόσο ήθος. Πιστεύεις, φίλο, ότι τα είχαν με την Καραγιάννη? Εγώ πιστεύω, φίλε, 100%. Ούτε η Μάρθα Καραγιάννη το λέει, έτσι, ούτε αυτός. Α, λέει μόνο φίλοι. Και κοιτιούνται και βλέπεις ότι, παιδιά, πρέπει να περάσανε υπέροχα μαζί. Ο Βουτσάς δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Η δε Καραγιάννη είχε πει πάρα πολύ ωραία, τώρα που ούτε πήγε να σιδερωθεί, ούτε πήγε να λιωθεί η φάτσα να γιορτάσει τη μεταμορφώσεως, ούτε πήγε να γίνει σαν το Μίκι Ρούρκ, με κάτι χείλη σαν τον Ντόλφ Λούντγκρεν, λοιπόν, στο Ρόκι. Δηλαδή, είναι η γυναίκα μεγαλώνει και μεγαλώνει. Μεγαλώνει, δεν είναι κακό να γυρνάς. Γερνάς. Και βλέποντάς τη, τι ερωτική διάθεση βγάζει στο χορό της, κορμί, δηλαδή εκείνη την εποχή, είπε, όποιον ήθελα τον είχα. Πρόσεξε, δεν βγήκε να πουλήσει εμνοτυφία. Ότι εμείς όχι. Όποιον ήθελα τον είχα, λέει. Που εκείνη την εποχή ήταν και αλλιώς τα πράγματα, έτσι. Για τη γυναίκα πολύ πιο πουριτανίστηκα τα πράγματα. Ο μεγάλος Κώστας Βουτσάς, λοιπόν, μου μένει μια, την έχω πει την ατάκα και θα την ξαναπώ. Πίνουμε καφέ στο Ιτέρνη στην παραλία τότε, εκεί που είναι τώρα μεγάλες στιγμές. Δίπλα στο Μακεδονία Παλάς πίναμε καφέ τότε και τον βλέπω κάθεται σε ένα τραπέζι κάτω με μία ομπρέλα καλοκαίρι και πίνει τον καφέ του. Κοιλιά μπροστά,
Ωραίος, φίλε. Άνθρωπος που κάθεται και είναι σχεδόν χαμογελαστός χωρίς να είναι κανένας άλλος δίπλα του. Δηλαδή κάτι διαβάζει και είναι χαρούμενος. Παίρνω λοιπόν τον νεκταράκι, μωρό, πολύ μωρό ακόμα η νεκταρία. Δηλαδή ίσα που είχε περπατήσει και πάω και τον βρίσκω. Γεια σας. Καλώς το παιδί, αγάπη μου γλυκιά. Τι νεράιδα είσαι εσύ, τι πλάστη. Φίλε, βγάζει μια αγάπη για το παιδί που δεν είναι η επίπλαστη, δεν είναι η φτιασιδωτή. Τι κουκλάκι είσαι εσύ, λέω μια στη μάνα της. Καλά, λέει, αυτό το βλέπω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λέει, αγάπη μου γλυκιά, όμορφη αυτά, έτσι αλλιώς. Τι γίνεται, πες μου, λεβεντιά, τι κάνεις. Λέω, να σας πω ότι κάνω ραδιόφωνο, αυτή είναι η δουλειά μου. Και ας πούμε ότι είναι. Προσπαθώ, λέω, η εκπομπή να είναι ψυχαγωγική, να βγάζει λίγο γέλιο όπου μπορούμε, λέω, και τα λοιπά, έτσι. Πάοκ, πάοκ, είσαι πάοκ, μου λέει. Πάοκ είμαι. Την είδε την μπουφανιά, την μπλούζα μάλλον, τα φουτεράκι. Λέει, εντάξει, κοίταξε, χαράς πολλές δεν θα έχεις με τον πάοκ. Λέω, καλά, άστο αυτό, άστο αυτό. Θα σου δώσω, λέει, μια τάκα να τη θυμάσαι. Το να κάνεις τον άλλον να κλάψει είναι το πιο εύκολο πράγμα, λέει, παιδί μου. Μου λέει ο Βουτσάς, ο μέτρο του είδους. Δραμά, το πιο εύκολο. Βγες, πες δυσάρεστα πράγματα, πες θανάτους, πες τρακαρίσματα, πες αυτοκτονίες, πες περικοπές, πες δυστυχήματα πάνω στον πλανήτη, πες, λέει, λιμοκτονίες, πες τέτοια πράγματα. Εύκολα θα κλάψει ο άλλος με τη μία, έτσι όπως είναι ο κόσμος τώρα, λέει, φορτωμένος με προβλήματα. Το να τον κάνεις να γελάσει, λέει, μία φορά μόνο, παιδί μου, μία. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου. Μου είπε ο Κώστας Βουτσάς. Το έχω, παιδιά, παρακαταθήκη, κληρονομιά, αιώνια. Και κάθε φορά που το βλέπω, το θυμήθηκα τώρα το Βουτσά, εδώ, κάπου σε ένα από τα πρωινά, είδα τη δήλωση ότι ο γιος μου μυρίζει γυναίκα και πάει δίπλα της. Τι να πούμε. Respect, respect. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ζωντανοί μύθοι. Βλέπω κάποια στιγμή στο Zappix στο Dancing. Και έχει πάει στο Dancing with the Stars, γιατί εκείνον Ανανιάδης που είναι σχεδόν παιδί του. Τον μεγάλωσε δηλαδή, ήταν χρόνια με τη μάνα του Ανανιάδη και ο Ανανιάδης μιλάει για αυτόν και κλαίει. Είναι σαν γιο του τον μεγάλωσε, ρε παιδί μου, τον υπεραγαπά. Και πήγε ο Βουτσάς, ο Κώστας Βουτσάς, που θα μπορούσε να πει: παιδιά, μην μπλέκετε με τέτοια πράγματα, γιατί εγώ είμαι κάπου. Κάπου, είμαι αλλού. Έτσι, είμαι ένα ζωντανό μύθο, από του τελευταίου που είχε απομείνει. Γιατί ήταν πιο νέο ο Βουτσάς από την άλλη τη φουρνιά. Από Χατζηχρήστου, Αυλονίτιδε, Παπαγιανόπουλο κτλ. Και πήγε με την κοιλιά του, χόρευε, κουνούσε την κοιλιά. Και δεν τον ένοιαζε καθόλου αν θα τσαλακωθεί ή όχι. Άμα είσαι φτασμένος, άμα είσαι κάπου, αν είσαι σε αυτό που κάνεις αναγνωρισμένος, μπορείς να είσαι τόσο ακομπλεξάριστος. Είναι τόσο ωραίο αυτό. Το χαίρομαι τόσο πολύ. Σε ανθρώπους που είναι έτσι. Και δεν φοβούνται να τσαλακώσουν την εικόνα τους, δεν τίποτα. Και βλέπεις τσουτσέκια που έχουν κάνει μια μισή επιτυχία και έχουν ένα ύφος σαν να είναι ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντενίρο μαζί, τρεις όλοι μαζί, τριάδα. Και έχουν ένα τέτοιο ύφος, μια τέτοια συμπεριφορά και συνεντεύξεις και παντού. Άλλα ήθελα να πω, άλλα είπα. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. 51 χρόνια. Δεν θα σας πω ποτέ μην πάτε αλλού. Να πάτε και στους άλλους. Να φύγετε να πάτε αλλού! Αλλά στο τέλος θα πάτε Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και θα πάθετε αβαβάου παπαπάου. Και με τις τιμές και με την ποικιλία και με την εξυπηρέτηση Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Ηλεκτρονέτ. Και βέβαια νεφ. Ό,τι θέλετε σε συσκευές μαγειρικής, σε εξοπλισμό μαγειρικής, από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, που ο Βουκεφάλας ήταν πόνι και το μεγάλο Πεύκο ήταν σε γλαστρίτσα και το ουράνιο τόξο έβινε ασπρόμαυρο, από τότε. Επίσης δεν ξεχνάτε, καφεμάγαζο, πλησιάζει καλοκαιράκι, εσείς που είστε επαγγελματίες και θα ανοίξετε beach bar, καφετέρειες, αυτά, οτιδήποτε, ψιλικατζίδικα, οπουδήποτε έχει, γρανίτες υπέροχες, σπιτικές, αναψυκτικά, καταπληκτικά, ήρθε εδώ, μας έφτιαξε βυσσινάδο ο Γίγας. Και χάσαμε το τόπι. Έπαιξαν οι αισθήσεις να πούμε στον εγκέφαλο 4-4-2. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr και ενημερωθείτε για τα αναψυκτικά, για τις γρανίτες του, για τα παπουρέδες, για να φτιάξετε smoothies που λένε και στα χωριά μας και τέτοια ωραία πράγματα. Φυσικά δεν ξεχνάτε οπτικά Μανολόπουλος. Νούμερο 1. Τρεις γενιές. Φήμες λένε ότι όταν ξεκίνησε ο Οδυσσέας να πάει στον Τροϊκό πόλεμο, πέρασε μια βότα, έκανε το γυαλί του και πήγε. Έτσι μπόρεσε και είδε σωστά τι πρέπει να κάνει. Και όλα αυτά που είδε. Τα είδα όλα. Όταν γύρισε, λέει: τι έγινε, ρε άντρα του, λέει: άργησε λίγο. Εντάξει, βγήκα, είπα να γυρίσω και γύρισα. Γύρισε, ναι, αλλά τι. Τα είδα όλα. Πώς έγινε, πήρα γυαλιά από τον Μανολόπουλο. Τέλος. Είπε πίσω τη γυναίκα που περίμενε. Και δεν ξεχνάτε, βέβαια, όλα στα όρθια. Τα δύο εστιατόρια, οι δύο ψισταριές, τα δύο γυράδικα
στη Λεωφόρο Στρατού και στο Κωνσταντινούπολο και σκεπαστεί υπέροχη με γύρω κοτόπουλο, γύρω μέσα χοιρινό, με μανιτάρια, με Φιλαδέλφια, με άλλες περιοχές της Αθήνας. Καταπληκτικά πράγματα φτιάχνει εκεί ο Γίγας όλα στα όρθια. Σήμερα θα δόκουμε, εκτός από τον καλύτερο εαυτόν εμάσε, θα δόκουμε και ένα τριήμερο στο Λίθο. Βέβαια, αν πω 2-3 φορές τη λέξη Λίθος, μπορεί να φάμε και μείον 5 σαν εκπομπή. Διότι πετάμε πέτρες στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι είναι απλά. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε, όλοι περιμένουμε πρώτο πληθυντικό, να ξέρετε. Αυτό που ζείτε εσείς έξω και το ζείτε μια φορά, το ζούμε εμείς δύο. Γιατί είναι συνυφασμένη και η εκπομπή μας, που είναι όλος μας ο εαυτός. Η μισή ζωή μας είναι το μικρόφωνο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι μια δουλειά που είναι ανεξάρτητη από αυτά που αισθανόμαστε. Δεν γίνεται. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε αυτό που λέω, να μου το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Έτσι περιμένουμε κι εμείς. Εγώ περιμένω να ανακοινωθεί η απόφαση και όχι η ποινή. Λέω κάθε μέρα και θα βγάλω πλεξούδα σαν του Πέρση Ολιβάρες όταν πήγε στον Ανασυσιάδη, με πλεξούδα μεγαλύτερα από του Τέρενς Τρεντ Ντάρμπι και του Νόνι Λίμα. Και σκάει μύτη να πούμε σαν τους τραγουδιστές των Μίλι Βανίλη με την πλεξούδα. Λες και έχει βγάλει από τις φλοκάτες, να πούμε, σε παραδοσιακό οικισμό στο β' πόδι της Χαλκιδικής και την έχει φορέσει στο μαλλί, σε καφέ χρώμα. Είναι αυτό παλιγάρι μου, φοράς τα μαλλιά. Μίστερ, είναι ποστής. Αυτό το πράγμα, με αυτό θα μπεις να παίξεις, παιδί μου. Σοβαρός. Σε βαραίνει αυτό το πράγμα, τι καραγκιουζιλιέ και αυτά. Και μπήκε και έχασε και πέναλτι, φίλε. Έχασε και πέναλτι. Πες, φαίνεται ράστα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά όσο να είναι. Αλλιώς είναι να το χάνεις χωρίς ράστο, αλλιώς με ράστο. Μου δίνεις εμένα. Πριν το είχε βάλει, ναι. Σωστά, πριν το είχε βάλει. Με τον Πανιόνιο το έχασε το πέναλτι. Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Καλημέρα, αδερφούλη. Γεια σου, βροχούλα μου. Γεια σου, βροχού. Ρε, με έκανε τη λίτη Μαρία. Και εμένα, ρε. Είναι γυναίκα δηλητήριο. Ζουμουσού λέμε. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Λέω λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Τέλεση του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει επανάληψη του αγώνα. Δεν μπήκα να παίξω. Επαναλαμβάνεται κάτι που έχει γίνει. Τέλεση του αγώνα με τον Ολυμπιακό, γιατί παίχτηκε το μεγαλύτερο θέατρο. Ζήλεψαν σε όλες τις θεατρικές σκηνές στον κόσμο, ειδικά στο Λονδίνο που έχει κάτι περίεργες με τα φαντάσματα της όπερας. Τους δείξαν πλάνα από την ηθοποιία του Γκαρθία και οι άνθρωποι κλαίγανε. Σκίζανε τα πτυχία και είπε: το παρατάμε. Τίποτα, θα πάμε να μαζεύουμε φύκια στο Πόρτο Χέλι. Με την ηθοποιία. Γιατί ήταν ένας δύσκολος ρόλος, παιδιά. Χτύπησα στο μάτι, όχι, το μετανιώνω. Στο αυτί, όχι, στο αυτί. Μήπως τη μύτη, όχι. Μήπως το χυλάκι, όχι. Αμάν πονάει ο κόλος μου. Αμάν με το μπεγλέρι. Όχι εδώ, αχ, 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 η πλάτη. Αχ, πλατυποδία. Αχ, αλλοπικίαση. Αμάν έχω και ουλίτιδα. Στάζει και η μύτη μου. Έχω και καταράκτη. Και στο ένα μάτι. Έχω και στο άλλο μάτι καταράκτη. Να και τώρα, τώρα έχω και αιμορροίδες. Ένα πράγμα συγκλονιστικό. Γι' αυτό και το κολάρω για τις αιμορροίδες. Απλά το κολάρω το γράφεις με ωμέγα. Είδες, ο συσχετισμός, φίλε, πώς δένουν όλα μεταξύ τους. Να ειρωνευτείτε έτσι τον άνθρωπα. Που έπαιξε σπαρταρούσε σαν το ψάρι. Πώς δεν έκανε και τίποτα να βγάλει και τίποτα φρούσα από το στόμα, φίλε. Να πούμε και, δεν θα ήταν πολύ εντυπωσιακό σαν θέαμα. Να βγάζε χαρτιά από το στόμα, χαρτιά να βγάλει και κανένα περιστέρι από το στόμα να βγάλει και τίποτα λουλούδια, τέτοια πλαστικά που βγάζουν. Και κανένα λαγό να βγάλει από το βρακί και κανένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο. Τέλεση το μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί η φαρσοκομωδία αυτή, αν περάσει από εδώ και στο εξής, θα δημιουργηθεί δεδικασμένο. Θα μου πεις αυτό που θα κάνουν για τον Ολυμπιακό, θα το κάνουν και για μας. Όχι, αλλά τι με εμποδίζει να προσπαθήσω μετά. Και με το παραμικρό να κάνω το μισοπεθαμένο. Με το παραμικρό να κάνω τον στρατιώτη Ράιαν. Τι με εμποδίζει και τι με εμποδίζει τον καθένα μετά. Άρα τέλεση του μάτς με το Γαύρο, συνέχιση του αγώνα από εκεί που διακόπηκε με σκορ 1-0. Υπέρ του Πανθεσσαλονικίου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών. Εκεί θα πάει το πράγμα. Εκεί έπρεπε να υπάρχει. Αυτό θα έπρεπε να αποφασιστεί. Που αρχικά και κανονικά, το λέω κάθε μέρα σε αυτούς που μιλούν και λένε διάφορα, δείχνει τηλεόραση στον Μπαρμπασάβα να λέει μπρος, τέλος, παίρνω την ομάδα και φεύγω. Και φεύγει. Αυτό έπρεπε να πάρει ο δικαστής και να πει: κύριε, ό,τι έγινε από εδώ και μετά δεν μας απασχολεί.
Σας το λέω αλήθεια. Παίρνει την ομάδα και φεύγει ο γραφικός. Μείον 10! Τι, μα πώς αυτά, μείον 10! Και κάνατε και έσχηματα. Δεν αφήσετε τον γιατρό να μπει μέσα. Όλος δάγκωνε τα χυλάκια του. Να κολάρα, να σε νοσοκομείο που δεν ήταν κρατικό. Να έτσι, να αλλιώς, χιλιά πράγματα, έτσι. Αλλά λέμε, εδώ παιδιά, ξέρετε κάτι, αδίκως μου μιλάτε. Αλλά δεν υπάρχει ο δικαστής Dredd να πει και να πει, κύριε, φύγατε εδώ. Εδώ σε δείχνει η κάμερα, άνθρωπέ μου. Φεύγεις, ναι, εδώ που φεύγεις. Και αποφασίζεις εσύ, λες και είναι τα μελοχόραφα του παππού σου. Και φεύγεις μόνος σου. Έχεις ρωτήσει κανέναν, ρε Σκερβελέ. Λες φεύγω, παίρνω την ομάδα. Από πού φεύγεις, μείον 10, ρε. Να μάθεις άλλη φορά να σέβεσαι. Τέλος, κύριε, τάκτο σφυρί και φεύγεις. Επόμενος, εσύ, έλα εδώ, ναι, βγαίνεις να παίξεις. Βγαίνεις, τι γίνεται, μπουκάρει άλλος μέσα. Οκ, διακοπή, πρώτη φορά να μπαίνει μέσα άνθρωπος. Και αφήστε τα κόλπα αυτά, ότι είδε τα πιστόλια και τέτοια, δεν είδε κανένας τίποτα. Τα είδατε μετά, τα δείξανε. Τι κάνατε, χαργετιζόντουσαν μέσα στα ποδητήρια οι παίκτες σας. Το ξέρετε, το ξέρετε. Λέει ο διαιτητής στον τέταρτο, βγες να δεις. Λέει ο Κομίνης στο Στυλιάρα, βγαίνω στη Λιάρα, του λέω όλα οκ. Βγαίνει ο Βιερίνα, λέει εντάξει, βγαίνει η ομάδα να παίξει. Ελάτε να παίξετε, πόσο είναι το σκορ. 0-0 βγαίνουμε. 1-0 δεν βγαίνουμε. Τρομοκρατία. Φοβηθήκαμε. Τσιρλί πιπί. Αλήθεια, ρε. Αν δεν βγείτε, έτσι μας είπανε εμάς πέρσι στο Καραϊσκάκης. Λέω, Εβίτσα, αυτά. Καπνογόνα, δακρυγόνα, αυτά. Γιατί σπουδάνε έξω γίνεται, παιδιά. Πού να βγούμε να παίξουμε μεγάλα, αν δεν βγεις. Χάνεις το μάτσα αυτό 3-0 και μείον 3. Τι καλά που βγήκαμε. Αλλά σε εμάς δεν είναι. Όλοι είμαστε ίσοι. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Και λέει, Ακ, δεν βγαίνω να παίξω, λέει. Και βγαίνει ο Κονέ και λέει: Πού να βγαίναμε μετά από τόση ώρα. Δηλαδή, ο λόγος που δεν βγήκαν όταν τα καθυστέρησαν. Βγαίνει ο Χιμέρεθ και λέει: Μας είπε ο πρόεδρος να μην βγούμε. Μόνοι τους τα είπανε. Μόνοι τους τα κάνανε. Τα κελάιδισαν. Τα πανταλογάκια. Σου είπαμε να βγούμε. Ναι. Βγήκες. Όχι. Μείον 10 κι εσύ. Αυτό θα, σε μια άλλη χώρα. Αυτό, καλά, σε μια άλλη χώρα δεν θα φτάνουμε ποτέ εκεί. Να μπουν σε ένα σχέδιο αφού δεν μπορούν να σε σταματήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ δεν λέω ότι είχαμε την υπερομάδα, αλλά από όλους ήμασταν και είμαστε οι πιο άξιοι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και αυτό δεν είναι κουβέντα τυφλωμένη από την αγάπη για την ομάδα. Δεν είναι κουβέντα οπαδική. Προσπαθώ πάντα όσο. Δεν το καταφέρνω σχεδόν ποτέ βέβαια. Να είμαι αντικειμενικός μιλώντας για τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Εδώ όμως δεν χρειάζεται. Όλη η Ελλάδα το είδε. Και αφού δεν μπορέσετε μέσα στο αγωνιστικό χώρο γιατί είχατε ο Δε Γαύρος άθλια ομάδα, η Δε ΑΕΚ, οκ, εντάξει, αλλά τι κάνατε, πάμε να το πάρουμε το μάτς. Πριν τα δύο παιχνίδια θυμάστε που είχα πει πριν να βρω την εκπομπή. Προσέξτε, λέγαμε συνέχεια το νου μας γιατί, αφού δεν μπορούν αγωνιστικά θα έρθουν να μας μειώσουν βαθμούς. Θα βρουν τερτύπια, θα βρουν λαμογιά, θα βρουν υποκθόνια πράγματα για να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Και αυτό παλεύουν να κάνουν ακόμα και σήμερα. Σας συχάθηκε όλη η κοινωνία φέτος. Ξεφτυλιστήκατε. Την κουβέντα που είπε ο μικρός Γκαγκάτσι μέσα στο συμβούλιο προχθές. Ξεφτύλες ρε. Φοβηθήκατε να παίξετε. Μπες και χάσε ρε. Τι θα πάθεις. Θα χάσεις και ένα πρωτάθλημα. Δεν μπορούν ούτε αυτό. Σου λέει πάει ο άλλος άμα πάρει πρωτάθλημα. Και έτσι και κάνει και κανένα αστείο και περάσει και στους ομίλους. Θα χώσει 40 εκατομμύρια. Δεν χώνει 20 όταν δεν βγαίνει. Θα χώσει 40 εκατομμύρια. Θα πάνε να κάνουν νέα τούμπα. Πάει, ξέφυγαν αυτοί. Έλα εδώ να μοιραστούμε την πίτα μεταξύ μας. Έλα να πιαστούμε χεράκι-χεράκι. Να θοπεύουμε ένα τον άλλον και να ανταλλάσσουμε γλωσσόφυλλα. Είδατε προχθές. Για να σώσουν τον καταχρεωμένο Βάζον. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Ηρακλής πέρσι γι' αυτό το λόγο δεν έπεσε. Τι έχει ρε παιδιά. Στο πηγάδι κατούρισε. Μούλος είναι. Δεν τον γέννησε μάνα. Ε. Ο άλλος δηλαδή. Α, ο άλλος λέει να κάνουμε μια ειδική ρύθμιση. Μες στη χρονιά να αλλάξουν τον νόμο. Ψηφίζει και η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός να σώσει τον Παναθηναϊκό. Άτσα! Μετά είμαστε εμείς Μακεδονομάχοι και περίεργοι που λέμε ότι τα βρήκαν μεταξύ τους και αναβιώνει με την πιο τρανταχτή μορφή το ΠΟΚ. Έτσι, ψηφοφοριούλα να είμαστε αγκαλίτσα. Και όλο τυχαίως μεθαύριο παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά και ανεβαίνει δύο-δύο τα σκαλιά. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Δικό μας είναι. Και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Κάντε ό,τι θέλετε στα δικαστήρια. Κάντε ό,τι θέλετε. Απλά να ξέρετε. Αυτή τη φορά ο κόσμος δεν θα υπομείνει μυρολατρικά αυτό το οποίο θα κάνετε. Δεν θα το δεχτεί παθητικά. Γιατί είναι κλοπή μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Λυσάξατε. Περιμένω να δω ακόμα. Ρεπορτάζ.
για το ακυβέρνητο καράβι, για τη δίωξη για τον Ουρένα. Περιμένω να δω, αφιερώματα 25 λεπτά. Στο παχουλό αγόρι, με τη Λουκουμόσκονη, περιμένω να δω. Για την απαγωγή του δημοσιογράφου μέσα από το Χίλτον, επειδή δεν έγραφα αυτά που ήθελα, έγραφαν άλλα. Περιμένω να δω αφιερώματα, δεν βλέπω πουθενά. Τα ξαναθυμήθηκαν τα δύο παιδιά που είναι στην Τουρκία, όμοιροι. Τώρα, εκείνο το διάστημα τα ξέχασαν όλα. Ξαναθυμήθηκαν τώρα Γκόρνα Μασεντόνια και, και Νόβα Μασεντόνια και Κοσμοτέ Μασεντόνια. Τα θυμηθήκαν τώρα πάλι, έτσι, δεν συμφέρει. 70 δευτερόλεπτα. Ένα ρέψιμο μετά από γύρω πίτσα και κοκακόλα διαρκεί περισσότερο από όσο αφιέρωσαν αυτοί για το συγκεκριμένο παλικάρι. Πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά που στέλνει εδώ και χρόνια την πρώτη καλημέρα μαζί με τον Λάρη Καρακίτσο. Γεια σου, Πέτρο Καραπιδάκη. Καλημέρα, φίλε, επειδή έπιασε τα κόμιξ, Μίκι Μάους και τα λοιπά, την έκδοση και διακίνηση στην Ελλάδα, την έχει ο Αφραγκούζος. Άσυχτηρ. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί. Τα Μίκι Μάους. Τα κόβω, δεν ξαναπαίνω στην κόρη μου. Τέλος. Τέλος, δεν το ήξερα αυτό. Είσαι πραγματικά, δεν το ήξερα. Γιατί έχει ο Αφραγκούζος τέτοιο. Τι είναι, τυπώνονται τίποτα στην καθημερινή. Α, όχι, όχι, μήπως το λες ότι τα βάζει ένθετο στην εφημερίδα του. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι δική του εταιρεία που βγάζει τα Μίκι Μάου, χωρίς σίγμα. Θα πάω σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να λαλήσουμε αντάμα, να πούμε λογάκια. Αγάπης. Έρωτα. Να πείτε αυτό που θέλετε, να το βγάλετε από μέσα. Βγάλετε το μέσα, γι' αυτό ο Κοστούλης εδώ. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου. Ελάτε του μουζάκια μου. Ελάτε, 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 ελάτε. Έχει μπει ήδη άνοιξη. Μπορεί ο καιρός να κάνει ματσακονιές, να μας κάνει άσο ημίχρονο δύο τελικό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Οδεύουμε ολοταχώς προς το καλοκαιράκι σε αυτήν την ευλογημένη γωνιά του πλανήτη. Με τους ανύπαρκτους πολιτικούς που πουλήσαν το όνομα της Μακεδονίας, που αφήνουν τους Τούρκους και αλωνίζουν, που παίζουν τουρκικά σύρια, ενώ δύο άνθρωποι δικοί μας είναι εκεί. Όμοιροι, δεν κάνουν Πάσχα με τις οικογένειες και δεν ξέρουν πότε θα βγουν. Μπορεί να βγουν σε πέντε χρόνια. Και εμείς έχουμε σκύψει το κεφάλι σαν υποτελείς. Σαν τίποτες και παίζουμε τουρκικά σύριαλ και βάζουμε την ίδια μέρα που το θέμα αυτό καίει, παίζουν στο Survivor Έλληνες Τούρκοι και λένε και συνδύματα. Ελλάς, Ελλάς, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ και αυτά και κερδίζει ο άλλος και λένε ναι ρε Ελλάδα ναι που κερδίζει στο Survivor. Μάχη για ένα πιτόγυρο. Αυτά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τραγούδι που το γουστάρω πάρα πολύ. Αργό Τσιφτετελή από... Το έχει πρωτοποιεί τεράστια γλυκερία. Τη θεωρώ τη γλυκερία μια από τις τρεις κορυφαίες φωνές στην Ελλάδα. Εδώ το λέει Μαριάννα Παπαμακαρίου. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, ακούστε φωνή. Ό,τι και να κάνεις δεν σ' αλλάζω. Ό,τι θέλει κάνει με τη φωνή της το κορίτσι. Θα πεις έξω αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους πώς την ξέρουν. Ενά αυτό είναι η χώρα της αξιοκρατίας, κατάλαβες. Άκου, άκου φίλε, άνοιξε, άνοιξε. Άνοιξε, τώρα έρχομαι στις γραμμές. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Σε γυρεύω κάθε μου λεπτό. Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουνε τα βράδια σου. Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουνε τα βράδια σου. Να ξαναρθείς χίλιες φορές να στο φωνάζω. Να ξαναρθείς. Να ξαναρθείς, να ξαναρθείς. Να ξαναρθείς, να μπει ο ήλιος μες στο σπίτι μου. Να ξαναρθείς και να ό,τι θέλει κανείς. Στα παραμύθια ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή θα σου βάλω να ακούς το όλα σ' αγαπάνε, πως το λέει φίλε. Με τζαζ τελείως μορφή. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Ξαναλέω από σήμερα οι διαγωνισμοί μόνο στον αέρα. Για να μπορούν να μιλάνε όλοι. 2310-287-888. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Γούρι θα μας πάει σήμερα, ξεκινάμε με γυναίκα. Ναι, για πες. Και τι γυναίκα. Και τι γυναίκα, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, έτσι, έτσι, έτσι. Να πούμε και μια κουβέντα για την πάρτι μας, ε. Δεν θα σε κρατήσω πολύ στο τηλέφωνο. Ναι. Θέλω μόνο να επισημάνω κάτι. Ναι. Μιλάμε συνέχεια για την παράνομη είσοδο του Σαββίδη στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Οκ. Okay. Είναι παράνομη, εντάξει. Το είπαμε 100 φορές ότι είναι λάθος. Ναι. Είπε ποτέ κανείς τίποτε για την είσοδο αυτονών που ήταν από το πρώτο λεπτό του αγώνα μέσα όλος ο μπάγκος τους ασταμάτητα μέχρι και την επίτευξη φυσικά του γκολ που μπήκαν όλοι μέσα. Δηλαδή, όταν μπήκε ο Σαββίδης, πείραξε. Επειδή με ρωτάς αν το είπε κανείς,
Θέλω να σου θυμίσω, δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι, αλλά εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από την αρχή του παιχνιδιού Δημητριάδης και οι υπόλοιποι μπουκάνα συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν ήταν νόμιμα αυτά που μπαίναν συνέχεια, σταμάτητα από το πρώτο λεπτό. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Αναφέρθηκε πουθενά στο φιλοαγόν αυτό, ότι μπαίνει όλος ο μπάγκος, έμπαινε στα μάτια μέσα στο παιχνίδι. Όμορφη και παράξενη πατρίδα. Αυτά. Τίποτα. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Γιώργο. Τι κάνουμε, όλα καλά. Εντύπωση, τα στραβά μάτια. Ναι. Διεθνή καριέρα. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια τον παππούλη αυτόν τον 88χρονο που πυροβόλησε τους ληστές. Και τον μαγκώσαν τον άνθρωπο. Καλά, δεν τρέπεσαι, κύριε Εισαγγελέα. Εάν έμπαινε στο δικό σου το σπίτι ή σου πατέρα σου το σπίτι και τους πυροβολούς, τι θα έκανες? Αντί να πούνε ντροπή που αναγκάζουμε το γέρο να πάρει τον νόμο στα χέρια του, που είναι απροστάτευτος, που είναι αφύλακτος και μπορεί να τον βρίσκανε να πούμε με 10 τρύπες στο κεφάλι. Εντάξει, ούτε αυτός βέβαια είναι τρόπος σωστός, έτσι. Άμα αρχίσει δηλαδή ο καθένας να πυροβολεί, άιντε, δεν υπάρχει τίποτα, γεια σας. Αλλά μόνο και μόνο που είχε τα κότσια, Γιώργο, 88χρονος, μιλάμε. Τι να λέμε τώρα. Μα τι λέμε τώρα, ρε, σοβαρολογούμε. Στο δικό μου το σπίτι δεν θα μπαίνει. Ήσου ο κανονός και ήταν ο πατέρας του αλουνού, θα τον ορμούσε και τον καθάριζε. Μικρό ανεκδοτάκι σου λέω. Που είναι σχετικό με το θέμα μας. Μπουκάρει ένας ληστής μέσα σε ένα σπίτι, ο ληστής, είναι ο παππούς με τη γιαγιά. Εδώ έλα, θα σας καθαρίσω όλους αυτά, λέει. Μιλάμε για τρελαμένος ο δολοφόνος, ληστής και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, γιαγιά! Έλα, κάτσε εκεί! Έτοιμος να την πυροβολήσει. Αχ, παιδάκι μου! Όχι τη γιαγιά, την Ευλαμπία! Λέει, τι είπες? Όχι τη γιαγιά, την Ευλαμπία, μη μου κάνεις κακό! Πώς είπες ότι σε λένε, γριά, μίλα! Με λένε Ευλαμπία! Ευλαμπία, όχι ρε, η συγχωρεμένη μάνα μου! Όχι, τι μου θυμίζει! Σου χαρίζω τη ζωή, εσένα! Έλα εδώ, παππού! Εσένα πώς σε λένε! Και μένα Ευλαμπία με φωνάζουν, ναι! Ο παππούς. Χθες είδες την φωτογραφία στην Εθνική Αρένα, από τη Ζάμπια. Με το σύνδεσμο φίλο να πάω Ζάμπια, σε αυτό? Ναι. Το είδαν. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό. Ναι. Φυλακίσατε τον Κολοκοτρώνη, πετάξατε τον Καραϊσιά για την Ακρόπολη, κυνηγήσατε την Μπουλίνα, τη Μαύρο, όλους τους ήρωες της Επανάστασης, είτε καλός είτε κακός. Και περιμένω αυτό το κράτος των Αθηνών ποτέ να βάλει μυαλό. Καμία ελπίδα, αγαπημένο μου Γιώργο, καμία ελπίδα, ούτε η τραγουδίστρια στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, καμία. Πεθαίνει τελευταία. Ναι, αλλά πεθαίνει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά είναι τόσο βρώμικη. Εδώ μπήκε άλλος με 7 μπράβους μέσα ο χοντρός, ρε. Ο Καραπαπάς, με 7-8 μπράβους μπήκε. Ξέρεις μέσα. Γιατί η λέξη μπράβος, να την πάμε λεξικογραφία. Λέει αυτός κάτι και άλλοι του λένε μπράβο! 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 Από εκεί είναι το μπράβος. Γιώργο, σε φιλώ! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Πάμε παρακάτω, ζούμε σου λέμε. Μου δηλώνετε και το όνομά σας για να σας βάλω για τριήμερο στο Λίθος. Hotel and Spa. Με πρωινό μέσα, στον παλαιό Άγιο Θανάσιο, Καϊμάκτσαλαν. Καταπληκτικό μέρος, υπέροχο. Δυο διανυκτερεύσεις. Κουτραντάν, Γιάννης Κούτρας. Καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Έλα. Πάρε και ένα δωράκι. Έλα, για πες. Έλα, καλημέρα. Ήρθα. Έλα. Α, πούσια. Α, πούσα, άρα. Χάθηκα με έναν τύπ. Η Αντίπ δεν ήταν ομάδα μπάσκετ. Βέλγιο, Γαλλία, τι. Ναι. Γαλλία, έτσι. Είχε προπονητή τον... Πες τον, αυτό που έπαιζε το καταστροφικό μπάσκετ. Τον Γκόμες. Τον Ισραηλινό. Τον Ισραηλινό. Τον Επίνι Γκέρσον. Που τον είχαμε και εμείς και τον είχε και ο Άρης ένα διάστημα. Το Swiss Surf με την οδοντογλυφίδα. Μπράβο. Που κάθε αγώνα τελείωσε στους 50 πόντους. Μεγάλη στιγμή, φίλε. Κοίταξε, ο πιο αμυντικογενής από όλους ήταν ο Μαλίκοβιτς. Το θυμάσαι. Με αυτό το βλέμμα του, ξέρεις, της Αγελάδας, του ντρούπι, το Μπου. I'm so happy. Για πες λοιπόν. Θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά. Βεβαίως. Σε κάτι που διάβασα σήμερα το πρωί, παιδιά, και όλα τα άλλα για μένα έχουν πλήστη σημασία. Επειδή είναι ότι καλώς ή κακώς θα βγουν κάποιες αποφάσεις. Λοιπόν,
Διάβασα σήμερα την ανακοίνωση της Super 3. Ναι. Λοιπόν, ρε παιδιά, ρε συντοπίτες, λίγο ντροπή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστε παιδιά, εντάξει. Όχι, όχι. Ναι, το κατάλαβα. Γίνεται χαμό στον τοίχο, το κατάλαβα. Είπες προηγουμένως κάτι για το ΠΟΚ. Ωραία. Βεβαίως. Εμείς είμαστε τρεις ομάδες αυτήν την πόλη. Τέσσερις θα βάλω και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι. Πέντε θα βάλω και το Μακεδονικό. Γιατί γνωρίσανε δόξα τη σώμα. Αγροτικό αστέρα έβαλες. Αγροτικό αστέρα, σωστό, μ' αρέσει. Πόμα λακοπής. Είναι δυνατόν από την πρώτη μέρα που έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο. Προσπαθούν να στηρίξουν την ανυπαρξία τους. Την ανυπαρξία τους μέσα από επιλογές επιχειρηματικές. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα από που έχει έρθει αυτός. Και τι με νοιάζει ποιες είναι οι επιχειρηματικές σου δράσεις. Δηλαδή, αν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν το έπαιρνε ο πρόεδρος του ΠΑΟ. Πέφτει σε πλάνη. Για πες. Πέφτει στο τρυπάκι που ασχολείσαι, να ξέρεις. Μην ξοδεύεις ούτε τόση ενέργεια. Άκουσέ με. Στο λέω με αγάπη. Μην πέφτετε στην παγίδα. Μπροστά έχουμε πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα για να ασχολούμαστε με ανακοινώσεις. Ας ο καθένας τον καημό του και τον τέρτη του βγάζει, φίλε. Να κάτσω να, δηλαδή, να καθίσω να ασχοληθώ σοβαρά, μιλάς. Καμία, θα τίποτα. Σου πω γιατί, θα σου πω γιατί. Mm. Πριν δύο εβδομάδες στην Πάτρα γνώρισαν ή μάλλον εισέπραξαν τι τους περιμένει όταν με το καλό έρθουν στην Άλφα Εθνική. Και τότε θα καταλάβουν τι δύναμη έχει η γροθιά. Μόνο που έφαγες το τηλεφώνημά σου σήμερα. Ασχολούμαι μαζί τους. Δηλαδή δεν υπάρχει, γι' αυτό θέλουν ρε παιδί μου. Αυτό θέλουν να ασχολείσαι μαζί τους. Ας τους. Τότε ας παραμείνουν στη μιζέρια τους. Ακριβώς ρε φίλε. Δηλαδή τώρα έχω τόσο σημαντικά πράγματα. Εδώ βλέπεις μου κλέβουν το πρωτάθλημα. Μένεται μία μάχη. Είμαι τόσο δυνατός πλέον. Που ασχολούνται μαζί μου όλοι για να με ρίξουν από εκεί που είμαι. Δεν μπορώ να αφιερώσω χρόνο. Το λέω αλήθεια. Ούτε σνόπ το παίζω, ούτε να πούμε απαξιώνω. Αλλά δεν μπορώ, αλήθεια το λέω. Ξεκάθαρα. Τότε κλείνω να μιλήσω κι άλλοι. Αγόρι μου, φιλιά, φιλιά. Το πλήστες που είπες μας τρέλανε, φίλε, έτσι. Ναι, γεια σας! Hey. Ένα. Κωστά! Έλα! Μ' ακούς? Σ' ακούω! Μην τραγουδάς γιατί θα πιω πολλά από καλιά ουίσκι. Μαγέ! Έλα! Κοίταξε να σου πω. Μικρόφωνο έχεις, ραδιόφωνο έχεις. Αυτά έχεις. Εφράδια λόγο έχεις. Ναι. Στη Γερμανία έκανες. Σ' αγαπάνε όλοι οι ακροατές και ακροάτριες. Εγώ πότε θα μιλήσω δηλαδή. Τώρα βεβαίως. Δεν έχω κι εγώ δικαίωμα. Μη μόνο, αγόρι μου. Πάλι μόνο, δεις, σου δίνω λόγο. Εγώ δεν σε κόβω όπως άλλοι σε έχουν κόψει. Μπράβο, να ξέρεις, είδες, σ' αφήνω. Επειδή σ' αφήνω, άμα δεν σ' αφήνω, θα κράζεις. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν σε κράζω, όχι. Άμα δεν σε αφήνω, λέω, θα κράζεις. Πουλάει το λεμουδάκι σου, έχεις φλέγματα. Ένα λεπτό, έχω χρόνο λίγο να μιλήσω. Πες. Πρέπει να τιμήσουμε τους προγόνους μας, τους δικούς μας θεούς, τους αληθινούς, τον Χριστό μας και την Ιερή Παναγιά μας. Είμαι περήφανος που ακούω τον Κώστα Τσαρό, που είμαι Έλληνας όπως εσύ είσαι Έλληνας, φιλότιμος, φιλότιμο όλοι οι ακροατές, αξιοπρεπείς, αξιόπιστοι, μερακλείδες, μερακλείδες, στα γλέντια, στη φιλία, στην αγάπη, στον έρωτα. Λοιπόν, αυτοί οι ελεύθεροι πολιορκημένοι κολοκοτρώνιδες πέθαναν για μας, για να είμαστε ελεύθεροι και ωραίοι. Καλές εχθρός της Ελλάδος δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτος. Όλοι θέλουν να πάρουν την πατρίδα μας, να την κάνουν δική τους πατρίδα. Ακούς φίλε. Σήμερα μαγεύεις. Σε παρακαλώ, επειδή εμείς είμαστε οι περισσότεροι Έλληνες, είμαστε κυμπάριδες, μερακλείδες. Βεβαίως. Μας αρέσουν τα όλα. Γαλαντόμοι, φιλόξενοι. Προστατεύουμε τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι τα λουλούδια μας. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τις γυναίκες? Εμάς. Ήδεν ένα. Λοιπόν, σου λέω στίχο, μου λες συνέχεια και φεύγεις. Είσαι έτοιμος, άκουσέ με. Σου λέω το στίχο και το συνεχίζεις, πάμε. Άρχισαν τα όργανα. Σήκω από τη θέση σου. Μετά τι λέει? Αμάν. Λοιπόν, κοίταξε. Χόρεψε ζεϊμπέτικο, κούνησε τη μέση σου. Φιλιά, γεια. Τρέλα πουλάμε γενικά, δεν την, όχι, δωρεάν τη μοιράζουμε. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σας ακούμε, σε εσάς μετά. Βεβαίως, έχετε αμφιβολία ότι είστε εσείς, να κάνουμε ένα ψυχογράφημα, να κάνουμε ένα ψυχολογικό τεστ. Για πείτε μου. Τα έκανα αυτά, βγήκαν εντάξει. Τέλεια. Είσαι ο? Καλημέρα, είμαι ο Βασίλης. Γεια σου ρε. Είμαι 103 και παίρνω πρώτη φορά. Όχι ρε Βασίλη, πόσο παλιός είσαι, καλό το Βασίλη. Για πες αγόρι μου. Για μια παρατήρηση για τον αγαπητό Γιώργο.
Βεβαίως, να την κάνεις. Δεν πετάξανε τον Καραϊσκάκη από την Ακρόπολη. Ναι, εντάξει. Ανδρούσο, μπορεί να το έκανε εκ παραδρομής. Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι. Το πνεύμα του ήταν ότι τους ανθρώπους που μας ευεργέτησαν, που έδωσαν τη ζωή. Μία μικρή ταπεινή παρατήρηση, διότι μπορεί να μείνει εντύπωση. Ναι, ναι, αλίμονο. 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 Λόγω της ακροματικότητας. Αλίμονο. Εύχομαι ότι το καλύτερο, η Παναγιά μαζί σου και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε. Μία γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ναι! Καλημέρα σας. Κανένας δεν θα μου δώσει όνομα τεπώνυμο για λίθο. Δεν θέλει κανένας να πάει. Εντάξει, πάω εγώ παιδιά. Πάρω την Τζόρτζια και θα πάω να ξέρετε, θα αυτοκληρωθώ. Σήμερα το λίθο κερδίζει ο Κωστής Τσατσαρός. Όχι, φίλε! Σε 206, 6972, σε 206! Κωστή! Κέρδισες! Για πες! Χρήστο, εσύ! Έλα, ναι, από την εξωτερική. Έλα, εξωτερική! Έλα, θα το πάρω εγώ το λίθο. Θα τους πάρω στους λίθους. Αγόρι μου! Για πες! Βάλαμε και συγκλήρωση 679. Χρήστος, 6-7-9. Έκλεισες, φίλε. Για πες. Κωστή, ναι. Κοίταξε, και τη μύγα όσο πετάει απέναντι στον ντουβάρι και γύρω-γύρω στον αέρα, δεν ασχολείσαι μαζί της. Μόλις πάει γύρω από τα μπίμπι σου, τη σκάσμια. Ναι. Κατάλαβες γιατί, γιατί αναφέρομαι. Ναι, αλλά παραμένει μύγα όμως, ρε φίλε. Ναι, αλλά δηλαδή, όταν παλεύεις, ας πούμε... Όχι, κάνω μία, σου... να σου πω, κάνω μία έτσι με το χέρι, δεν κάθομαι να συζητήσω μαζί της. Ας πω, έλα εδώ ρε μίγα, πού πήγες σε κάθισης ώρα... πριν έρθεις εδώ και γιατί ήρθες και μου ζαλίζεις τα ούμπαλα και έλα ρε μίγα να δούμε, να βγάλουμε, να συζητήσουμε κιόλας σε αυτά με επιχειρήματα. Τύπου, κάνω μία έτσι με το χέρι... Όχι. Απλά και... όταν μαλώνεις, σκέψου ότι πιάνεσαι στα χέρια με τρεις και έρχεται και από πίσω και είναι τέταρτος και σε τραβάει από το λαιμό. Και έχεις και τη μίγα με στο μάτι, λες την τρέλα μου, μία τη δίνεις, μία και τελειώνει. Φίλε, τη μίγα κάνεις μία απλά... Φυσάς και δεν ασχολείσαι παρά ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Απλά έκανε και μίγα όλο. Και έχεσαι τον κόσμο όλο, φίλε, απλά. Ξέρω ότι κάποιοι αναπολούν, ρε παιδί μου, τις εποχές που ήταν ο κύριος Παπαγεωργόπουλος στο Δήμο και προσλάβανε μέλη μόνο με χρωματική και κομματική ταυτότητα. Το ξέρω από αυτό. Αλλά κοίταξε, όταν τον άλλον τον αποκαλεί ψεύτη, ρε παιδί μου, θέλω να πω εγώ ότι ο Κωστής ο Τσατσαρός είναι ψεύτης, έτσι. Και για να εδραιώσω την άποψή μου, χρησιμοποιώ ένα ψέμα, τι είμαι εγώ, για πες μου. Ο αρχιψεύτης, το υπερατού. Αυτό. Λοιπόν, για να πούμε μόνο αυτό. Ο τελικός του 2003 έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία, στην Τούμπα, γιατί το Καφταντζόγλιο ήταν κλειστό από το 2002 στο 2004. Δεν γινόταν να γίνει αλλού, όποιος χρησιμοποιεί, αλλά είναι ψεύτης. Αυτά, Κωστή μου, καλημέρα. Μπορεί εκείνα τα παιδιά αυτά να μην το θυμούνται, να μην το θυμούνται, να μην ήταν γεννημένα τότε ή να έχουν πολύ κοντή μνήμη, ξέρω εγώ. Τι να πω, τι να ομολογήσω. Πάμε σε διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Από το πιο μικρό, που είναι ένα MP3 player, που είναι ένα κινητό, που είναι ένα ταμπλετάκι, μέχρι το πιο μεγάλο. Κουζίνες, πλυντήρια, τα πάντα όλα, τηλεοράσεις, ό,τι θέλετε. Εκεί θα το βρείτε, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Κάντε τη βόλτα και στους άλλους και στο τέλος θα καταλήξετε εκεί. Και καλύτερες τιμές και όλες οι μάρκες και εξυπηρέτηση φοβερή και τα πάντα όλα. 51 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά, καφεμάγαζο. Γρανίτες υπέροχες τώρα, σπιτικά, αναψυκτικά, καταπληκτικά πράγματα. Αν είστε επαγγελματίες και ετοιμάζετε το καφέ σας, το beach bar, οτιδήποτε τώρα που δροσίζει ο καιρός, καφεμάγαζο, μπείτε στο καφεμάγαζο.gr και ενημερωθείτε. Και βέβαια και κρύα σοκολάτα και εσπρέσο βέντο, φρέντο εσπρέσο βέντο, υπέροχος. Και δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια, υπέροχα εδέσματα, υπέροχα πράγματα στις δυο ψυσταριές, στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολεως. Εκεί θα βρείτε τον κορυφαίο, τον νοστιμότερο γύρο και όλα υπέροχα. Όλα υπέροχα εκεί. Καταπληκτικά πράγματα και σκεπαστή. Και βέβαια οπτικά Μανολόπουλος. Μακράν του Δευτέρου πρώτος, τρεις γενιές οπτικά και ηλίου και οράσεως και φακούς επαφής και καινούργια μοντέλα και γνωρίζει απόλυτα το τι πρέπει να κάνει για τα μάτια σας. Μανολόπουλος και η οικογένεια όλοι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Να μαζέψουμε και γραμμούλες για το διήμερο, τριήμερο στο λίθο, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό μέσα. Μην παίρνετε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μόλις ανοίξουμε γραμμές, στον αέρα μόνο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Τι ωραία που είναι αυτή η ατάκα, ρε φίλε. Εγώ λέει θα γίνω μουσι να με ξυρίσεις, φίλε. Βρε μουσι θα γίνω να με ξυρίσεις! Μουσι! Χατζηχρίστος, βέβαια.
φίλε, κάναν καριέρα. Εντάξει, ήταν και καλή μουσική. Η ZZ Top με τα μουσια του δίνανε εκατομμύρια για να τα ξυρίσουν. Γιατί δεν τα ξύριζαν, φίλε. Εμένα, άμα μου δίνανε, φίλε, θα τα ξύριζα κανονικά τα μουσια. Έτσι, δεν τα ξύριζε, ρε φίλε. Ε? Πέρασε λίγο και η μόδα που ήταν η πολύ μουσάτη που πήγαινε να πάρει αντίδωρο. Φιλούς και χεράκι. Έχει περάσει λίγο αυτό το ξέρεις, ξυρισμένο κεφάλι και μουσι. Πώς λένε, χίπστερ. Ε, αυτό το που είναι λίγο Σουλεϊμάν. Τώρα είναι μανίκι, τατουάζ. Τι θα γίνει αυτό όμως. Αν το μουσι το ξυρίζει, το αφήνει. Το τατουάζ όμως. Μετά. Όλα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, σκέφτονται ότι κάποια στιγμή θα γεράσουν και θα πλαδαρέψει το κορμί τους. Και αυτό θα το έχουν μαζί τους. Ή θα έχει ανακαλυφθεί κάτι που θα το σβήνει. Ποια εθνική ομάδα, νομίζω, της Κίνας τους απαγόρευσε να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αν δεν έχουν καλυμμένα τα τατουάζ. Αλλιώς θα τους αποκλείσει, λέει, από την Μουντιάλ, αν πάνε στο Μουντιάλ, δεν θυμάμαι. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, πάμε στις γραμμές, περιμένουν. 2310-287-888. Μου αφήνετε και όνομα για να σας βάλω στην κλήρωση για το Λίθος Hotel & Spa. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, δύο διανυκτερεύσεις, πρωινό πληρωμένο, υπέροχο στο Καϊμάκ Σαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, ένα καταπληκτικό πετρόκτιστο με δέρματα μέσα, με ξύλα, υπέροχο, υπέροχο μέρος. Μου αφήνετε το όνομά σας, στον αέρα πλέον οι διαγωνισμοί για να μπορείτε να μιλήσετε όλοι. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εκπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί, εκπληκτικά πράγματα, τρώτε τα κορυφαία κρεατικά και παντσέτες και τα πάντα και σουτζουκάκια και μπριζόλες και όλα υπέροχα και νόστιμα. 705-750 δηλιβεριά. Φυσικά χορηγός δεύτερης ώρας είναι η παιδική κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό. Ενημερώνεστε στην Αριστοτέλους 22 στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα βιώσουν εκεί τα παιδιά σας σε ένα μαγευτικό μέρος. Χορηγός δεύτερης ώρας είναι επίσης η Καλόε. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Αλόι με μύρτιλο και πολλές άλλες γεύσεις. Ευεργετική για τον οργανισμό σας. 2312-200-500. Και Χαλβάς Λουκάς. Νούμερο 1 σε γεύση. Η αυθεντική πολύτικη γεύση την έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η αυθεντική η γεύση, η πολύτικη. Πάμε γραμμές. 287-888. Τηλεφωνείτε και μου αφήνετε αν θέλετε. Για το τρίμερο στον Άγιο Αθανάσιο, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, μόνο στον αέρα πλέον οι διαγωνισμοί. Να σας πω κάτι, πήρατε τρεις εκτός αέρα, okay, τους βάλαμε, τελειώσαμε όμως. Για να το κάνουμε στον αέρα, εκ παραδρομής πήρανε με την διεκτημένη των άλλων φορών. Σας έβαλα τους τρεις που πήρατε. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Για πες. Συνομήλικος συνονόματος. Καλώς το παιδί. Για λοιπόν, πες. Έλα, εμένα ακούς. Ναι, σε ακούω, ναι, ναι. Γιατί ακούω κάτι διπλές φωνές και τέτοια. Είμαι δίδυμος γι' αυτό. Λοιπόν, στο φύλλο αγώνος, να πούμε πάλι εκεί πέρα, αν και δεν θέλω, αλλά τέλος πάντων, στο φύλλο αγώνος ο Κομίνης κάπου λέει ότι στο τέλος φώναξε τις δύο ομάδες να επιστρέψουν στο γήπεδο. Έτσι δεν γράφει? Δεν νομίζω. Α, δεν το λέει αυτό? Δεν νομίζω. Αν έλεγε ότι φώναξε τις δύο ομάδες και αρνήθηκε να βγει στον αγωνιστικό χώρο, ήταν μείον 10. Ίσα-ίσα ο Κομίνης θόλωσε τα νερά. Το όπως το θυμάμαι τώρα, το έχω μπροστά μου το φύλλο αγώνος. Ήξης αφήξης ούκαν το πολέμο θνήξης. Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Το άφησε να αιωρείται το πράγμα. Δεν νομίζω έχω, ότι... Έχω την εντύπωση όμως ότι λέει ότι... Φώναξε τις ομάδες και η ΑΕΚ αρνήθηκε να βγει. Επικαλέστηκε η ΑΕΚ ότι λόγω τρομοκρατίας δεν μπορεί να βγει. Γιατί μου έδειξε το πιστόλι, ξέρω εγώ, κάποιος στην ομάδα. Και δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Να σου πω την άλλη. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι λεπτό σημείο αυτό. Γιατί αν το γράφει κάπως έτσι, σημαίνει ότι ο διαιτητής πίστευε ότι είναι συνθήκες για να βγουν να παίξουν. Να σου πω κάτι άλλο. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπορεί να επικαλεστεί. Τι θα πει επικαλούμε? Άκουσέ με. Ο Κονέ. Δεν λέει ότι καλά, μας είπαν να βγούμε να παίξουμε, λέει, μετά από τόση ώρα, λέει, μετά από μια μισή ώρα. Βρε, γελούσαν. Αρνηθήκαμε. Επίσης, ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ είπε ότι μας είπε ο πρόεδρος να μην βγούμε. Και δεν βγήκαμε. Για να λέει ο Κονέ, σιγά μην βγαίναμε να παίξουμε μετά από τόση ώρα, πάει να πει, όταν λες ότι αρνούμε κάτι, πρέπει όλος να σου έχει πει κάτι για να του πεις όχι, έτσι δεν είναι? Μόνος του βγήκε και είπε. Άρα, ο διαιτητής τους είπε, βγαίνουμε να παίξουμε. Έτσι δεν είναι. Αν εγώ σου απαντήσω καταφατικά ή με άρνηση σε κάτι, πάει να πει ότι με ρώτησες κάτι, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι? Αυτό εμείς ψάχνουμε τώρα λεπτά γράμματα, γιατί όλοι ξέρουμε τι έγινε. Όλοι ξέρουμε τι έγινε. Και στα δύο μάτς. Και στα δύο μάτς. Και οι εξίδες ξέρουν τι έγινε. Έτσι. Απλά λέμε τώρα πού να πατήσουμε έτσι τυπικά πάνω και να μπορείς ο δικαστήριο να τα λάβει υπόψη. Έτσι. Ο δικαστής θα δικάσει με βάση την εικόνα. Την εικόνα μόνο μία φωτογραφία ή θα δικάσει με όλα τα στοιχεία? Θα δικάσει με την περιραίωσα ατμόσφαιρα που τα κανάλια όλα
συστρατευμένα, συσπυρωμένα απέναντι στον Πάο και στο Σαββίδι, τον ξέσκισανε. Αυτό ή θα δικάσει. Έλα εδώ. Ναι, ένα, δύο, τρία. Αυτό, αυτό, αυτό. Εδώ είναι το θέμα. Πώς θα δικάσουν. Για ένα άλλο Κώστα για τον Λουτσέσκου. Ναι. Θέλουν. Ακούγεται κάτι για ανανέωση. Ναι. Συμφωνώ, φίλε. Εγώ δεν συμφωνώ, Κωστή. Εγώ συμφωνώ. Ταπεινά θα πω τη γνώμη μου, ναι. Γιατί με απογοήτευσε το διάβασμα και το στήσιμό του στα κρίσιμα και στα μεγάλα μάτια. Μάλιστα. Αυτό μόνο. Εντάξει. Τίποτα άλλο. Έγινε. 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 Ευχαριστώ. Το συμφωνώ που λέω εγώ δεν είναι ότι με τρέλανε ο Λουτσέσκου. Δεν θέλω να πάμε πάλι σε ένα καλοκαίρι που θα ξυλωθεί όλο το πράγμα και θα πάμε από την αρχή. Ο Λουτσέσκου, παρά την αρνητική ατμόσφαιρα, παρά την πολύ αρνητική κριτική, παρά την προκατάληψη που υπήρχε από όλους μας, έδειξε πράγματα. Δούλεψε, να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μιλάνε για αυτόν με τα καλύτερα λόγια οι παίκτες. Όχι λούφα, δεν μας βάζει την προπόνηση. Το πώς διαχειρίστηκε την ομάδα, το πώς κατάφερε να κάνει αυτό το σερί, η ομάδα να παίξει και ωραία μπάλα και να είναι στην ουσία η άξια πρωταθλήτρια, δεν γίνεται να μην το πιστώσεις. Εγώ δεν το συμπαθούσα, ούτε τρελαίνομαι. Αλλά από τον αυγό και να ψάξω και να βρω κανένα Στανόγεβιτς, κανένα περίεργο, ξανά από την αρχή, ξανά ξύλο με όλα αυτά, όχι. Προτιμώ αυτόν που έδειξε ότι έχει πράγματα. Τώρα στα μεγάλα μάτς, όντως αυτό που λες, δεν προλάβουμε να το δούμε κιόλας. Δηλαδή στα δύο αυτά μάτς που περιμέναμε να δούμε, στο μάτς με την ΑΕΚ δεν παίξαμε. Αλήθεια είναι. Αλλά κερδίσαμε όμως το τέλος. Κερδίσαμε, το πήραμε το μάτς. Μπήκε γκολ έστω στο 89. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Ξενοφόντο τρελοτήμονο. Έλα ρε τρελοτήμονο, έλα ρε ξενοφόντα! Τι γίνεται? Ο Κώστα, μια χαρά, πήρα για μια καλημέρα. Αγόρι μου, είσαι Ελλάδα? Ελλάδα, ναι. Μπράβο. Μια καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλα τα αδέρφια εντός και εκτός. Και επί τα αυτά, έτσι. Και βάλουμε στην κλήρωση, Κώστα. Άσε να σε βάλω. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 7-12. Να σε καλά! Να σε καλά, αγόρι μου! Έγινε. Γεια σου, ξενοφόντα, παιδιά! Ζούμου σου, αδερφέ μου! Έχω μόνο 5 μέχρι τώρα. Είπαμε σήμερα, όσοι βγείτε αέρα, έβαλα και τους 3 που εκ παραδρομής πήραν στο πρώτο διάλειμμα για να είμαι εντάξει, γιατί δεν ήθελα να σας κόψω. 2-3-10-2-87-8-8-8 για τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς, γιατί δεν μας μιλάτε! Πάμε στον μεθεπόμενο! Ναι! Ναι! Συμφωνεί με τον προπονοραλίσαντα. Πάμε στον μέθε επόμενο. Πέσαν όλοι μαζί. Γεια σας! Γκρεμίσαμε το κέντρο και το απόκεντρο. Καλημέρα σας! Καλημέρα. Έριξες 3 προηγούμενους για να βγεις. Φοβερό, φοβερή ρελάνση. Καλημέρα. Κωνσταντίνε, ναι. Είμαι ένας από αυτούς που σε παρακολουθούν από το Extra Sport μια ζωή και όλο λέω θα πάρω αύριο. Πολύ χαίρομαι. Άνθρωπέ μου, το όνομά σου? Δέλτα Πι. Δέλτα Πι. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Εγώ είμαι από την εποχή που ο ΠΑΟΚ είχε, παοξίσιμε, Πρόγιο και Μανίδη, Χασιώτη, Πετρίδη, Τσίντο, Γλουκαλογιάννη, Γεντζή, Κιουρτζή, Κουρυπίδη, Χαβενίδη και Λένδρα. Από εκεί την εποχή είμαι παοξίσιμη. Είσαι 70 πόσο? Για πες ένα νούμερο και θα σου είπα. 78? 76 με γουρίμα. 76. Κάνεις για ζωή μπορώ. Δύο χρονάκια σου βάλα τώρα, δεν έπρεπε. Εντάξει, με συγχωρείς. Κώστα. Άνθρωπέ μου. Ναι, σας ακούω. Κώστα, εκείνο που έχω να πω είναι ότι με την εκπομπή σου μαγεύεις κόσμο πολύ. Είσαι αξιολάτρευτος. Είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Με τα λόγια όταν μεγαλυτέρων με τιμούν ιδιαίτερα. Η γυναίκα μου λέει πάλι θα τσαρώ, ακούς. Τι να ακούσω, υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι, αν επιτρέπετε? Παντρεμένοι είμαστε 41 χρόνο. 41 χρόνο. Το 75 είμαστε, ναι, 41 χρόνο. Μπράβο, μπράβο. Να είστε αγαπημένοι, να ζήσετε άλλα τόσα, σας εύχομαι, μέσα από την ψυχή μου. Έτσι, να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Χάρηκα που μίλησα μαζί σου και θα ξαναμιλάω. Α, ήθελα για το τέτοιο, Βεβαίως, να σας βάλω. Ναι. Το όνομά σας είπαμε? Δέλτα Πι. Δέλτα Πι, οκ. 888. 888. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Να είστε φάτα γερός. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και ό,τι υποθείς εύχομαι. Να είστε καλά, να είστε καλά, άνθρωπέ μου. Φιλιά. Extra Sport, φίλε. Μιλάμε τώρα για 2001, φίλε.
17 χρόνια. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Γεια σου ρε μάγε. Ένας είναι της χαλάσας και ένας της λέω του σοφού. Να φύγει ο Δόνης ή μπεδεύομαι. Μπερδεύεσαι ο κακός ο Λύκος. Έλα ρε κακέλη και μπερδεύτηκα να πάρει. Και να πάρει. Δεν έχω αναγνώρα, δεν έχω άνθρωπας. Κακέλη και. Λοιπόν, να δώσω καταρχήν χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου που μιλούσατε χθες στο Facebook στην ομάδα. Ναι, για πες. Όνομα. Καλά ρε. Ούτε τις πιο χαλαρές μέρες δεν λες την καταραμένη λέξη. Ποτέ φίλε. Ποτέ. Έφτασες κοντά! Έφτασες κοντά! Έχεις πολύ ήθος! Έχεις πολύ ήθος όμως! Το φιλαρά... Ωραία το πήγες! Ωραία το πήγες! Τι λες τώρα θα πει, ε! Ποιο φιλαράκι! Α, αυτό φίλε θα κουνιόταν όλο... θα κουνιόταν όλο το σήμα, θα ξύρωνε στην κεραία, στο χορτιάτι! Το jackpot έχει φτάσει στο εξής. Τριήμερο στον Άγιο Αθανάσιο ή στις Ερμές. Κιβώτιο κρασιά από το Αμπελόης. Γεύμα στο Όλα στα Όρθια, γεύμα στη Λαδόκολα, γυαλιά στο Μανολόπουλο. Τι άλλο έχω, το στιέρες, πλυντήρια, ψυγεία, λεμόνι, πορτοκάλι, φρέσκο σάντουιτς, παιδιά. Είπα, έχω να πω το εξής. Όλους σας αγαπώ, αλλά εσάς που προσπαθείτε ακόμα να με παγιδεύσετε με το ποιος αυτός ένα μηδέν, σας έχω σε πολύ μεγάλη, σε μια κατηγορία άλλη ρε παιδί μου. Πολύ ήθος, φίλε! Εδώ 35 χρόνια προσπαθούμε το πρωτάθλημα στο ποιο θα πάρει. Μου λε, μπράβο, κύριε! Μα λέει, μα ρωτάνε το Βαρέλα. Λέει, ποιο έβαλε τον γκολ. Αυτό ένα μηδέν, ρε κουφάλε! Γιατί δεν βγαίνετε να παίξετε, ρε, γιατί φοβάστε να πούμε. Κατάλαβε. Ο κύριο Λιμπερόπουλο, άσχετο τώρα που το θυμήθηκα, κακέ λύκε. Για πε. Ο κύριο Λιμπερόπουλο που πέρσι έβγαλε όλη τη χολή για τον Πάοκο, την τροπή, δεν βγήκαν να παίξουν και έπεσα στην εκτίμησή μου, ήταν στο Νεβάζελο, δεν ήταν πέρσι ο κύριος Λιμπερόπουλος που έλεγε τώρα τον Ίβιτς, τώρα τι έγινε κύριε Λιμπερόπουλε, τώρα δεν είναι το ότι δεν βγήκαμε να παίξουμε, όχι, είδαμε, κάναμε κακάκια γιατί την πήγε μέσα ο Σαββίδης, τώρα δεν υπάρχει, άρε φίλε, αυτά είναι, κατάλαβες. Χάρη να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση. Να δούμε. Κακή λύκη να σε βάλω για τρίμερο. Ναι, βάλε με. Πες λίγο όνομα. Μάνο. Και δώσε και τα τρία τελευταία. Σοφία. Στο κινητό. Ωραία, άμα σου πω τι κόλλησε τη ρόπτε. Αν είναι 406. 406. Τέλεια. Γεια σου κακή λύκη! Γεια σου κακή λύκη. Πολύ ήθος. Συνεχίζεται το ποιος αυτός ένα μηδέν. Δυο φορές που έγινε jackpot, αυτοί που πήραν τα δώρα ήταν παιδιά χαμός. Όλα μαζί. Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς, μας το λέμε το βλέμμα. Έρωτα, έρωτα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έκανα αποχή. Ναι. Για να κατεβάσω λίγο την πίεση και το. Αγόρι μου. Αγόρι μου, όλοι μας είμαστε φίλε. Θα χαλμούσα την εκπομπή, ξέρετε, δεν υπήρχε περίπτωση. Θέλω να με βάλεις στην κλήρωση και θα σου πω μετά σε ποιον θα κάνω δώρο το αν κερδίσω. Πάνος. 485, ξέρεις το όνομά μου. Δεν λοιπόν, είναι ότι 485. Το δεξί μπακ της ΑΕΚ, πώς λέγεται, Μπακάκης. Ο Μπακάκης. Καμπάκης, πώς λέγεται. Ναι, ο Μπακάκης αυτός. Αυτός εδώ. Λοιπόν, σε αυτό θέλω να το κάνω δώρο. Γιατί ήταν πολύ κουρασμένο το παιδί, το είδα, πολύ κουρασμένο. Ναι. Να πάει να ξαποστάσει λίγες μέρες ακόμα. Ναι, ναι, και να είναι έτοιμος μετά. Συγγνώμη όπως... να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Έτσι, τι άλλαξε και ξεκινάει το πρωτάθλημα από τότε που σταμάτησε. Γίναμε δύο εβδομάδες πιο μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Χάσαμε λοιπόν, δύο εβδομάδες. Πώς λέγεται αυτός ο υπουργός, τι είναι αυτός με τα μούσια που θέλω. Ο Βασιλιάδης. Α, αν του βάλεις κύριε. Κόκκινο σκούφο, κόκκινη στολή, του δώσεις ένα τσουβάλι και φέρεις και τους τάρανδους, δεν είναι ιδανικός φίλε. Εγώ θα πάω να τους ζητήσω δώρο. Να βάψεις και τα γένια άσπρα, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι είναι τέλειος για αυτό το ρόλο. Για υφυπουργός δεν ξέρω, αλλά για Άγιος Βασίλης φίλε, ναι. Επειδή έχουμε να κάνουμε με υφυπουργούς, ο υφυπουργός παιδείας Μπαξεβανάκης λέγεται. Ναι, ούτε ξέρω φίλε. Πώς τους μάθαμε όλους αυτούς δηλαδή. Έλατε. Εξοφυλαρούχες. Γιατί τους μάθαμε. Γιατί, έλαντε. Ενώ κάνει ομιλία σε ένα ΕΠΑΛ για την ποιότητα των ΕΠΑΛ στην Ελλάδα, ναι.
αναφέρεται στο ποδόσφαιρο και τώρα που θα χάσει ο κύριος Σαββίδης. Ναι, ναι. Το καημό τους. Ο καημός τους, φίλε. Αυτός είναι. Ο λοιπόν, τι δουλειά έχεις εσύ να μιλείς για αυτό. Λύσα ρε κακιά ρε. Λύσα κακιά σε όλους. Να δαγκάνουν τη γλώσσα τους και να δηλητηριάζονται όλοι. Και τα χυλάκια, γιατί μην ξεχνάς τα χυλάκια. Συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη, φτάνει. Λυσάξανε αδερφέ. Παναγιώτη, λυσάξανε αγόρι μου. Πρόσεξε να δεις, γιατί να είμαστε τίμοι. Δεν λέω επειδή είναι κατηγορούμενος να κάνουν αυτό πως το λένε εκπομπές ολόκληρες για να το... το. Ναι. Αλλά δεν έχουμε απέτηση να κάνουμε μισάωρο όπως του Σαββίδη. Ένα εύλογο χρόνο, ας πούμε, ένα τριλεπτό. Ναι. Ένα τριλεπτάκι. Τι ζητάμε, τι σας ζήτησα, ρε. Αξίζει τον κόπο, γιατί αν κατέβαινε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, κάτω στη χώρα, θα πεθαίνανε πολλά παιδάκια, να πούμε, να ξέρετε. Τους νοιάζει, ξέρετε, πιστεύεις. Αυτούς που, το, αυτούς που τον καλύπτουν τώρα και λένε σκευωρία, τους ενδιαφέρει. Αυτοί τους ενδιαφέρει. Αν το παιδί τους έπεφτε, αν τα παιδιά τους, αν τα παιδιά τους πέφτανε στα ναρκωτικά, όχι, θα τους ενδιαφέρε. Δεν αναφέρω εγώ παιδιά. Όχι, ερώτηση κάνω ρε παιδί μου, ερώτηση θέτω. Μάλλον τους άκουσε χωρίς πράγμα. Γι' αυτό φωνάζουμε. Γεια σου Παναγιώτη. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε τις στιγμές μεγάλες, όλο αυτό που ζούμε. Όλο αυτό ζήστε το μέχρι την τελευταία στιγμή. Σάββατο αύριο θα ασχοληθούμε εκτενώς. Έχουμε μάτς. Πέρα από τα δικαστικά, πέρα από τις αποφάσεις. Πρέπει να πάρουμε τα 5 παιχνίδια και τα άλλα 2 για το κύπελο. 7 μάτς, το νου σας. Το τι θα γίνει δικαστικά, εγώ πρέπει μέσα στο γήπεδο να πάρω όλα τα μάτς. Να είμαι πρωταθλητής και να ξέρουν ότι με τις αποφάσεις τους μου έκλεψαν το πρωτάθλημα. Μη δούμε μια ομάδα που θα έχει καταρρεύσει ψυχολογικά, που θα είναι επηρεασμένη. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν οι παίχτες. Να αποδείξουν μέχρι τελευταίας αγωνιστικής ότι άξιζαν αυτοί, ότι αξίζουν αυτοί να είναι νταμπλούχοι. Πάμε, καλημέρα! Ναι! Πόσο αυτό είναι εφικτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε στον Μέθε, Μέθε επόμενο, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Καλέ, ξέρεις πόσες φορές έχω πει καλημέρα? Με έκο. Καλημέρα, καλημέρα. Έριξες 3 πριν από σένα, Ντινάκη μου. Τρεις. Πώς θα το κάνουμε. Έχω πάρει θέση. Έχω, βλέπω το γιόκα σου εκεί. Λεβέντς με τη φανάρα του πάω. Εχθές. Και έχει και ωραίο όνομα, θύμισε μου το όνομά του. Κωνσταντίνος. Βέβαια. Δεν μου λες, το φωνάζεις Κωστή? Όχι, Κωνσταντίνος, έτσι. Κοίταξε. Ο μπαμπάς μου δυστυχώς δεν τον πρόλαβε, ναι. Αλλά όταν συζητούσαμε και λέγαμε πριν, ξέρεις, κάνουμε τους μεγάλους υπερήχους και πούμε είναι αγόρι, είναι κορίτσι και αυτά, ναι. Έλεγα ρε μπαμπά, λέω εντάξει, άμα βγει κορίτσι ξέρουμε πώς θα το πούμε. Ναι. Άμα θα βγει αγόρι, ας πούμε, πάλι ξέρουμε, αλλά εγώ λέω δεν θα το φωνάζω, λέω Κωνσταντίνο, θα το φωνάζω Κωστή. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Όχι, θα το φωνάζεις, έτσι. Μου λέει Κωνσταντίνο. Ολόκληρο το όνομα. Ναι, γιατί αυτός ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν πολλά χρόνια στην αγορά μέσα εκεί στη Φράγκο και το φωνάζανε Κώστα. Κώστα, ναι. Και δεν του άρεσε, ήθελε το άριστο Κωνσταντίνος. Έλα μου ντε όμως πως γύρισαν τα χρόνια και το γιο μου όλοι τον φωνάζουν Κώστα. Ναι, εντάξει. Όλοι, εντάξει. Όλα. Όλοι. Όλα, εντάξει. Ο Κώστας, ναι, ναι, τέλος πάντων. Πήρα να πω και εγώ μια καλημέρα. Δυστυχώς εχθές τα έφηβα ετόπουλα δεν τα κατάφεραν να φτάσουν στην πρωτιά. Παίξαμε έναν πολύ ωραίο αγώνα με τον Άρη. Βγήκανε δεύτεροι. Συγχαρητήρια εγώ θα πω στα παιδιά. Σπουδαία δουλειά γίνεται. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Έγινε πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Και προχωράμε. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο τέλος. Έχω να πω, χωρίς τραυματισμούς, με πολύ, πολύ καλό, με πολύ καλές φιλίες, με πολύ καλούς προπονητές. Δόξα τω Θεώ, εγώ αυτό μόνο έχω να πω. Και αυτό είπα στο παιδί μου. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα. Ναι. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει το μπάσκετ. Γεια σου Ντινάκη μου. Έγινε. Φιλιά. Θα με βάλεις στο διαγωνισμό. Να σε βάλω. Φυσικά να σε βάλω. Φυσικά. Πες μου λίγο τα 3 τελευταία. 9.54. Χαίρομαι που όλοι πρέπει να πείτε το νούμερό σας για να καταλήξετε τα 3 τελευταία. Και εγώ έτσι κάνω, ξέρεις. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έγινε. Να σε καλά. Έχω 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μόλις. Σήμερα όπως καταλαβαίνετε, επειδή το κάναμε έτσι, είναι πολύ πολύ περισσότερες οι πιθανότητες για να κληρωθείτε. Σε σχέση με τα 90 και τα 100 ονόματα που είχαμε κάθε μέρα, είναι μόνο 9 σήμερα. Έχουμε πλέον έτσι το διαγωνισμό. Όσοι βγαίνετε στον αέρα, για να μπορούν να μιλούν όλοι. Να πω ένα respect
στα παιδιά που βρέθηκαν στο Λονδίνο, στα Παοξάκια, στο φιλικό της Σερβίας με την Ιγυρία. 2-0 κέρδισε η Σερβία. Βρέθηκαν Παοξάκια στο Hive Stadium, ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Λονδίνου, One City, One Team, Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, Welcome to London. Ήταν το μήνυμα των φίλων του ΠΑΟΚ που έχουν σύνδεσμο εκεί. Όπου σηκώσεις πέτρα, όπου θα βρεις ΠΑΟΞΑΚΙ, παντού πάνω στον πλανήτη. Τα φιλιά μας, τα παιδιά στο Ανόβερο που κάναν σπουδαία γιορτή. Να πω ότι θα σας ενημερώσουμε όταν θα πλησιάζει ο καιρός για την αιμοδοσία. Θα το ξαναπώ αυτό. Πηγαίνετε βέβαια όλη τη διάρκεια του χρόνου όπου θέλετε, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, κανονικά. Λοιπόν, δεν μπορούμε, λέει, να κρίνουμε τον Λουτσέσκου στα ντέρμπι γιατί η ψυχολογία των παικτών εξαρτήθηκε από τα δικαστήρια. Χρήστο μου, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Έχεις ένα δίκιο. Εμένα, αν με ρωτήσετε, ρε παιδί μου, έτσι με μία αυτή, να μου πείτε, συμφωνείς να μείνει ο Λουτσέσκου ή συμφωνείς να φύγει? Θα πω ότι συμφωνώ να μείνει. Μας έδειξε πράγματα. Το τι θα γίνει του χρόνου δεν το ξέρουμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! 1, 2, 3, 4! Άρα που μ' αρέσουν τα ξένα! Άρα που λέτε δεν βάζω ξένα! Ζήμια! Εδώ είμαστε! Μπουκάρουμε! Έχουμε ακόμα 20 λεπτά στον αέρα. Μου αφήνετε και το όνομά σας για να σας στείλω στο Λίθος Hotel and Spa, σούξου μούξου, τον Ατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ! Δυο διανυκτερεύσεις πρωινό μέσα, Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Θα περάσετε υπέροχα στο Καϊμάκ Σαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Πάμε στις γραμμές! 23-10-287-888! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Τι μου κάνεις, Κώστα? Τίποτα, γιατί είμαι παντρεμένος. Δεν πειράζει. Δεν λέω πονηρά. Ούτε εγώ είπα. Ούτε εγώ. Ζούμου σου λέμε. Καλώς το κορίτσι. Το όνομά σου? Ρίτσα. Γεια σου ρε Ρίτσα. Γεια σου. Χαίρομαι από... πολύ που σε ακούω και από... και από το τηλέφωνο. Τέλεια. Εκτός από το ράδιο. Τέλεια. Είσαι φοβερός, σε παρακολουθώ από... από μπάλα δεν ξέρω πολλά. Ούτε εμείς. Θέλω να με βάλεις στις κληρώσεις. Ρίτσα μου, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία από το κινητό. 965. 965. Μπράβο Ρίτσα. Πες τι άλλο θέλεις για να μην σε πάρω μόνο... Σε ευχαριστούμε για την κάθε μέρα που μας προσφέρεις. Γεια σου κοριτσάρα μου. Από όλα τα άλλα. Να είσαι καλά Κώστα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά, 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 φιλιά. Έτσι, 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 όμορφα, ναι. Γεια σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ε, καλώς το παλιοσύρι. Καλώς το σεραίο. Πού σ' αγώνα, ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες. Στην τηλεόραση θέλω να πω για εμένα δεν είναι κανένα. 88χρονος που πληροφόρησε κάτι νεαρούς ληστές. Τώρα, τώρα τον έδειχνε που τον πηγαίνανε με χειροπέδες. Συγχαρητήρια στον παππού καταρχήν. Τον πάνε με χειροπέδες μάλλον γιατί δεν τους πέτυχε για τους δύο. Ναι, ακούς. Έχει πολλά κοινά αυτή η περίπτωση με αυτό που έγινε στην Τούμπα. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στο σπίτι του. Να σε κλέψουν. Να σε ληστέψουνε. Ναι. Εσύ τι κάνεις? Καθόταν ο παππούς να το σκοτώσουν και όλα να το ληστέψουν και μετά να πάει το άνθρωπο και μπήκανε μέσα. Αν τον καθάριζαν όπως έχουν καθαρίσει πολλούς ηλικιωμένους. Θα του ζητούσα συγγνώμη μετά. Ούψ! Να αγιάσει το χέρι του και να δω ποιος δικαστής θα βρεθεί να το δικάσει. Κοίταξε. Δεν είναι αυτή η λύση όμως, έτσι νομίζω το καταλαβαίνετε. Ότι, δηλαδή, wild, άγρια δύση, άντε αρχίζουμε, ο σκοπός είναι να μην χρειάζεται να υπερασπιστεί ένας άνθρωπος 90 παρακάτι. Ναι, το σκοπός αυτός είναι να μην χρειάζεται, έτσι. Ο άνθρωπος τι να κάνει όμως, να καθίσει. Ναι, μέσα στο σπίτι μου, εγώ παραδέχομαι τον Αμερικάνο, μέσα στο σπίτι μου σε κόβω φέτες και δεν με τιμωρεί κανένας, γιατί μπήκες μέσα στο σπίτι μου, φίλε. Τι να πω. Πήγες μέσα εκεί που μπάτε σκύλια λέστε, φίλε. Το καταλαβαίνεις. Ένα κράτος χάρβαλο. Άστο. Άστο, αδερφέ, άστο. Και κάτι ακόμα. Ναι. Από τη στιγμή που καταδέχτηκα να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, πρωτού βγει η απόφαση, δεν μπορούν να αποδείξουν σε κανέναν ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δέχεται τηλεφωνήματα, καθυστέρησε το, τρέξτε το, κάνε, ράνε. Ναι, ναι. Και ανέβα μετά. Θυμάσαι πως γάλα την απόφαση τάκα τάκα με τον ΠΑΟΚ για να μην παίξει με κόσμο με την ΑΕΚ. Μια χαρά. Πως τρέξα και την βγάλα τάκα τάκα και όπου την κουστάρουν την πάνε με πρώτη, όπου την κουστάρουν την πάνε με τετάρτη, όπου την κουστάρουν με πέμπτη. Μπαμ, μπαμ. Αν ήθελα ένας πολιτικός που τον έχει εκλέξει ο λαός, γιατί να έχει 42 κλούβες και να μην ανέβει. Να μπει μέσα στο λαό, να περπατήσει, να ακούσει τα προβλήματά του, να μοιραστεί ο κόσμος τις έγνοιες και τα θέματά του με τον πολιτικό. Αυτός δεν θα πρέπει να είναι ο ρόλος. Ήρθανε 70 κλούβες. Την άλλη φορά που ήρθε ο Μητσοτάκης, κατεβαίνω κάτω στο κέντρο, στην Αριστοτέλους και βλέπω
λαός από αστυνομικούς. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Να λέει, έχει έρθει ο Τάδε, λέει, και χαιρετάει τις κούκλες στις βιτρίνες. Κωστή, φοβούνται επειδή είναι ματιαγμένοι, με τους ξυματιάζουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ματιάζουν, ε. Αυτό, βέβαια. Και με τα δύο δάχτυλα. Φτύνουν στο ξεμάτιασμα αυτό. Ναι, ναι, φτύνουν να μην σε. Βασκανία, η Βασκανία. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Φτύνουν να μην σε ματιάσουν. Άμα αρχίσουν όλοι μαζί. Θα πνιγούν, φίλε. Έτσι το έργο, κατάλαβες. Θα πνιγούν. Θα πνιγούν. Τι να πνιγούνε. Δεν του σώζει τον Baywatch. Ναι. Είχε μια απορία ένα συνακροατή, γιατί σταμάτησε το πρωτάθλημα και γιατί ξεκινάει. Ξεκουράστηκε η άκρη, φίλε. Βεβαίως, αυτό δεν ήθελε. Δυο εβδομάδε ήταν μια χαρά τα παλιά. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ άλλη απορία έχω. Πώς ήξεραν κάποιοι από την πρώτη μέρα που διακόπηκε ότι θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες? Ήξεραν ήδη την ημερομηνία. Τους έφτανα δύο εβδομάδες ο Σάββατος. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Και εμείς δύο εβδομάδες τρώμε τις σάρκες μας, φίλε. Δύο εβδομάδες. Τέλος πάντων. Έτσι, Κωστή, φιλιά, φίλε. Γεια σου, Στελάρα. Να σε καλά. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το κορίτσι. Εγώ είμαι η Κατερίνα, είμαι καινούρια. Γεια σου, ρε Κατερίνα καινούρια, γιατί έχουμε και Κατερίνα καινούριου. Εσείς η Κατερίνα καινούρια. Καινούρια, καινούρια. Έχει λίγο καιρό που σας ακούω, έχουμε ένα κοινό γνωστό, τον Κώστογλου που με μίλησε και εμένα. Γιάννης, οπότε... ο Γιάννης. Α, ναι. Υπέροχος. Υπέροχος είμαι τύπος. Και εγώ στην παρέα σας. Μπράβο, Κατερινάκι μου. Μπράβο. 024 είναι τα τρία τελευταία. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Να σε καλά, να σε καλά. Ναι, γεια σας. Καλώς. Καλημέρα. Το κορίτσι. Ε, ρε, τι γίνεται, ρε. Χαρέμι, ρε. Χαρέμι, έχουμε και γυναίκες, ρε. Ναι, έλα. Γεια σα, κορίτσια. Γεια σας. Βάσο, λέγομαι. Γεια σου, Βάσο. Και εγώ σας ακούω λίγο καιρό. 841 είναι τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφώνου. 841. Πες τι άλλο θέλεις, θα πεις. Τίποτα, δεν θέλω. Φιλιά στον άντρα μου. Αυτά. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 16. 16. Μπράβο που απάντησε τόσο γρήγορα. Συνήθως, αν ρωτήσει τους άντρες, κάθονται και λένε μια στιγμή λίγο. Σας ακούει κάθε μέρα, είναι ταξιτζής. Μπράβο. Να είστε αγαπημένοι. Φιλιά! Γεια σου, Βάσο! Γεια σας, γεια σας. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Παίρνετε και δίνετε το όνομά σας στον αέρα πλέον. Έτσι θα το κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε τις γραμμές ελεύθερες, γιατί μπλόκαρε το κέντρο και θέλετε να μιλήσετε και δεν γινόταν. Ναι! Γεια σας! 2310-287-888. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωνσταντίνα Θανάσης. 268. Θανάσης. Τέλεια. 2. Ξεχνάμε όλα. 268. 268. Τι είπες για την Αθήνα? Σερπαντίνα. Σερπαντίνα! Άκουσα Αθήνα. Πού πάει, κουφάθηκα, φίλε. Και ο Μπετόβεν έτσι ξεκίνησε από την πομπέση. Την έπαθε. Βέβαια δεν ξέρω να το κάνω φωτογραφία όπλου, γιατί τρομάζει ο κόσμο η φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, έχω πρόταση. Για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να απαγορευτεί το ίντερνετ. Ναι. Και η πρόσβαση σε ίντερνετ σε όλα τα γήπεδα, στα αποδυτήρια που παίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Σωστό, και γιατί ξέρεις, βλέπουν φωτογραφίες και τρομοκρατούνται τα αγόρια μου. Όχι, το μωρέ. Να πάνε στο ημίχρονο και να πάθουν βαβά. Ναι. Και μετά και σμεντέ, η κάλτσα θα γίνει καφέ. Ο Χεσμεντέν, ερώτηση. Είναι λίγο πρόβλημα. Ο Χεσμεντέν, είναι, πιστεύεις, είναι Γάλλος ή Άραβας? Δηλαδή είναι Jean-Jacques Χεσμεντέν? Όχι, είναι Άραβας, είναι από το χρώμα το καφέ, γι' αυτό. Άραβας, γι αυτό θα συμφωνήσω. Αχμέτ Αμπντούλ Χεσμεντέν. Με γαλλικές ρίζες ίσως. Πρόκειται λίγο να δεις τώρα, να δεις τώρα τι συμβαίνει. Ναι. Υπάρχει μια ενισχυστρωμένη επίθεση εναντίον του ΠΑΟΚ, του είναι γνωστό όλο αυτό. Απλά βλέπω ότι η συμμετοχή της ΑΕΚ είναι ενεργή και δεν ξέρω κατά πόσο είναι... είναι της ΑΕΚ και είναι Ολυμπιακή, γιατί προσπαθούν γενικώς να δημιουργήσουν το κλίμα. Ναι. Και παρακολουθώ ότι ο Βαγγέλης, παρόλο που υπάρχει αυτή η τρομερή δίωξη και όλο αυτό το κλίμα, κατεβαίνουν άρθρα από Guardians, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, το βεβαίως, διαβάσει. Βεβαίως. Κάνουμε επισκέψεις σε δημοσιογράφους στο Hilton. Ναι. Τους τεινάζουμε τη σκόνη από την πιτηρίδα στο πέτο. Παιδιά, δεν ξέρω. Μάλλον το παιχνίδι είναι πολύ στημένο για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα. Εντάξει. Θέλω να σου πω ένα πράγμα μόνο. Ναι. Ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος, ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο άσχετος, ρε παιδί μου, με τα αθλητικά, είναι κάποιος από τους που λένε είμαι, αλλά δεν ασχολούμαι. Κατάλαβε τον τελευταίο καιρό τι συμβαίνει. Ο πιο αθώος, ρε παιδί μου, ο πιο αγνός, που έλεγε έλα, ρε παιδί, τι είναι αυτά που μας λέτε για το ΠΟΚ και ότι αυτοί ξανά έγιναν ένα πράγμα, το φωνάζουμε μήνες. Το είδατε τώρα. Το είδε και ο τελευταίος, φίλε, ο πιο άσχετος, το κατάλαβε. Με την ενορχιστρωμένη επίθεση. Είδατε, ακόμα και τώρα, δες τι έγινε προχθές. Πήγαν να αλλάξουν τον νόμο μεσούση της περίοδου να σωθεί ο Βάζελος. Ψηφίσανε η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Νάτι! Το βλέπετε μπροστά! Είναι ξεκάθαρο, φίλε, είναι εξόφθαλμο.
Η ΑΕΚ είναι γνωστό γιατί το έκανε. Γιατί μπορεί να ξαναπέσει. Σου λέει, άμα ξαναπέσουμε, μην έχουμε και τα χρέη. Ένα είναι αυτό. Ένα παίζουν μεθαύριο μαζί. Και τρίτον, καλά, όταν τότε είναι... με τον Μπουγαίδη ήταν να πέσει η ΑΕΚ, βγήκε ο Αλαφούζος και στήριξε και είπε, όχι την ΑΕΚ, παιδιά. Και ψήφισε υπέρ της ΑΕΚ τότε. Άρα, βλέπεις, αλλαξοποπιές. Αυτά. Είναι πολύ βαθύτερο το σύστημα και δεν είναι ποδοσφαιρικό, δυστυχώς. Εννοείται. Και εμείς ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι η κορυφή του παγόβουνου που φαίνεται λίγο να εξέχει από το νερό. Πίσω υπάρχει ένα ολόκληρο θέμα. Είναι οικονομικό, πολιτικό, επιχειρήσεις, μηντιακό, εθνικό. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Και τα κέντρα αποφάσεων βρίσκονται σε FIFA, UEFA και δεν συμμαζεύεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είδα αυτό που μας διαγράψανε, αυτό που μας διαγράψανε την Ευρωπαϊκή, μια ομοσπονδία, μια Kleine Mine. Ναι. Δεν είδα να ασχοληθεί, να πει ότι, επ, για έλα εδώ, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού δίωξε για ναρκωτικά. Έξω. Όχι, έξω. Ρε. Δεν είδα εκεί όχι, τίποτα. Ρε. Ίδια πρεμούρα όχι, δεν είδα. Σιγά. Α, σιγά με να ασχοληθούν. Α, δεν υπάρχει φωτογραφία εκεί. Δεν, αλήθεια είναι. Αν δεν πιάσει, ναι. Αν δεν δεις το Βαγγέλη, να πηγάει τον ουρένα. Βέβαια. Στο τιμόνι, αλίμονο βέβαια. Αλίμονο. Και, και με τατουάζ άγκυρα, αλλά από πάει στον μπράτσο. Έτσι. Και επίσης να έχει και δίπλα το σακουλάκι με τη σκόνη, το οποίο να λέει ο Παυλιάρος δεν είναι άχνη. Δεν είναι άχνη. Γιατί με, εγώ ξέρω ότι είναι... για την άχνη πολλοί δεν έβγαλαν άχνα, φίλε. Άχνα δεν έβγαλαν. Αυτό ξέρω εγώ. Τρέλα. Φιλιά! Τρέλα. Ποδόσφαιρο έχουμε την Κυριακή, άντε να χαρούμε. Σάββατο λίγο. Εμείς. Σάββατο. Ναι, αυτό. Έγινε. Σάββατο. Αυτό πρόσεξα. Φιλιά, έγινε. Φιλιά. Φιλετώ. Δεν κάνω λάθος. Σάββατο δεν παίζουμε. 5 και 4. Ναι. Έλα! Γεια σας! Σάββατο 5 και 4 με Ατρόμητα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Έχετε ακόμα 10 λεπτά. Να μπείτε στην κλήρωση. Ακώς. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ονόματα έχω. Πάρα πολλές οι πιθανότητες σήμερα για το τριήμερο στο λίθος. Καλησπέρα! Ναι. Ναι. Νυχτώσαμε. Γι' αυτό. Βεβαίως, εσάς μιλάμε! Χρήστος. Έλα, Χρήστο. Γεια σου, ρε Χρήστο. Τι γίνεται. Καλά, αδερφέ. Καλά. Ναι. Ωραία. Σε ακούω. Πρώτη φορά σε παίρνω. Και τελευταία. Αλλά σε ακούω από τον Αρένα ακόμα εδώ και τουλάχιστον μια πενταετία. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είσαι καλά. Έχεις ωραίο γούστο. Να βάλεις και εμένα στο διαγωνισμό. Να σε βάλω και σένα. Θύμισε μου λίγο πάλι όνομα. Χρήστος, 731. 731. 731. Τέλεια. Σε ακούω, Χρήστο. Πες μου τι άλλο θες. Για να μην λέμε μόνο νούμερα και ονόματα. Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματα στο κουμπάρο μου τον Βαγγέλη που σε παίρνει καθημερινά τηλέφωνο. Βαγγέλης! Ο γιατρός ο Βαγγέλης, αυτός. Όχι, όχι. Από το πλαγιάρι ο Βαγγέλης, από το 760. Από το πλαγιάρι και το πλάγι ΠΑΟΚ, που είναι πιο ωραία περιοχή. Ναι. Αυτό. Και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα με υγεία. Αυτό. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά. Να σε καλά. Στα παιδιά στο εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας που θέλουν μηνύματα. Στον Χρήστο τον Κολοβό, στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ναι, γεια σας! Ναι, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Γεια σου. Ναι, Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, βεβαίως. Σ' ακούμε. Λοιπόν, Παουκάρο, λέ. Μόνο. Σ' ακούω κάθε μέρα με τον άντρα μου. Χαίρομαι. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι, κάνω μια έρευνα. Πόσα χρόνια, ναι. Από το 80. 80! Από το 80! Ήρωες. 40. Ήρωες, δεν είναι. Είστε ήρωες και οι δύο. Το ότι αντέχετε μαζί και είστε, είναι μεγάλο το διάστημα, δεν είναι 5 χρόνια, από το 80. Όχι, από το 80 και έχουμε 38 χρόνια. Μια έχουμε ζωή. Έχουμε τρία παιδιά μια ζωή. Και δυο μπράβο. Εγγόνια. Μπράβο, και εγγόνια, είσαι και γιαγιά. Δεν ακούγεσαι γιαγιά, δεν είσαι φωνή γιαγιάς. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να σου πω, μα έλεγε και παιδάκι μου, έλα, είμαστε από το 80, παντρεμένοι. Είμαι μικρούλα. Μπράβο, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και τα εγγόνια σου. Μπράβο. Ευχαριστώ. Δώσε μου πάλι λοιπόν, το όνομα να σε βάλω στην κλήρωση. Λοιπόν, Γιάννα λέγομαι. Γιάννα. Για να δούμε αν θα κερδίσεις. Θέλω να. Περιμένω μισή ώρα, Κωστή. Ναι, πουλάκι μου, το ξέρω. Τι να κάνω, έχει γραμμές. Φτύστε μας, δεν μας ματιάσετε. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 3-28. 3-28. Τέλεια. Θέλω να με βάλεις όλες τις σκληρώσεις. Μία έχω σήμερα για το λίθο. Εντάξει. Καλό Πάσχα, εύχομαι σε όλους. Να σε καλά. Γεια σου, Γιάννα μου. Δεν είναι πιο ωραία που βγαίνετε και σας ακούμε κιόλας. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, τι είμαι, εγώ είμαι. Βεβαίως, εσύ. Το όνομά σου. Έλα, γεια σου, ο Κυριάκος. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Τι γίνεται. Γνωριζόμαστε πολύ καλά, είμαστε ακόμα από το... συνδρομικό σταθμό απέναντι. Από τον 103. Από τον 103, ναι. Κατέβει στην υπόγα εκεί.
Δε, κατέβηκα και σε βρήκα και εκεί. Είδες τι ωραίο παιδί μου από κοντά, ρε φίλε. Δεν είμαι μόνο έξυπνος, είμαι και όμορφος, φίλε. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό και με τριόφρον. Καμιά φορά δεν είπα ότι είσαι άσχημος. Αλίμονο. Αλλά πιο πολύ μου αρέσει αυτό που προσφέρει στον κόσμο. Αυτό που προσφέρει σε εμάς. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Το έχω πει 10 φορές το έχω πει. Μια φορά μόνο στεναχωρέθηκα που είπες ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο καλός. Ναι. Εντάξει. Επειδή σου είπα ότι είσαι καλός άνθρωπος, μου πεις. Δεν χρειάζεται. Πολλές φορές την έχουμε πατήσει, φίλε. Είναι τέτοιος ο χώρος που πολλές φορές η καλοσύνη εκλαμβάνεται και ως αδυναμία. Απλά έχουμε και άλλο πρόσωπο που δεν χρειάζεται να βγαίνει. Προσπαθούμε με τον καλό καλά, τρόπο. Είναι αυτά πράγματα, που λέμε. Άμα γυρίσουν τα μυαλά σου. Άλλα λέγονται και άλλα λέγονται, γίνονται και άλλα δεν γίνονται, γίνονται και δεν λέγονται. Να σου πω κάτι. Δες την ομάδα μας. Τόσα χρόνια δείξαμε μία ανωτερότητα σε πολλά πράγματα. Σχεδόν στο όριο του παθητικού, του δέχομαι αυτά που αποφασίζουν άλλοι για μένα. Αυτό τελείωσε. Αποδείχτηκε ότι πρέπει να δείξει αντίσταση σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Κατάλαβες. Και ήρθε τώρα η ώρα. Απλά δεν ήμασταν δυνατοί διοικητικά άλλες χρονιές, Κυριάκο. Τώρα που είμαστε, ο κόσμος συσπυρώθηκε περισσότερο από ποτέ. Είμαστε πιο πάω από κάθε άλλη φορά και θα δούμε τι θα γίνει. Τα ρετάζησα όλα εγώ αυτά. Είμαι αρκετά μεγάλος. Ναι. Είμαι 73 χρονών. 73. 73 χρονών. Άλλο τόσα σας εύχομαι να ζήσετε. Ναι. Ευχαριστώ ότι επειδή και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Κυριάκο, δώσε μου και τα, ευχαριστώ, δώσε μου και τα τρία τελευταία γερός ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. Δώσε μου και τα τρία. 9-9-9. 9-9-9. Κλειδαράς. Γεια σου, Κυριάκο! Φιλιά! Να είσαι καιρός! Να είσαι καιρός! Γουστάρω τους 70-80 ογδοντάριδες που βγαίνουν, φίλε, και δεν καταλαβαίνεις από τη φωνή τους ούτε κούραση, ούτε μία, τέλος πάντων, οκνηρία, ούτε ραθυμία, τίποτα. Με ζωντάνια που βγαίνουν. Τους γουστάρω αυτούς. Ακούτε εσείς οι νεότεροι που κουράζεστε από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί που μιλούν και είναι 75 και 80, τι έχουν δει τα μάτια τους. Τι έχουν δει. Γελάνε με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το κορίτσι. Εγώ μιλάω. Εσύ. Α, okay. Καλώς τι ναι. Προλίγο μιλούσα μόνη μου. Κοίταξε, εγώ αυτό το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μου λένε οι γιατροί δεν είσαι καλά. Με ρώτησε το εξής, στο στρατό περάσαμε κάτι τεστ, το όνομά σου? Ελένη. Ελένη. Με ρώτησε το εξής η ψυχολόγος. Λέει, στο σπίτι λέει όταν βλέπεις ταινία. Λέω ναι. Και είναι λέει κωμωδία. Λέω ναι. Γελάς λέει δυνατά. Λέω ότι θα το πνίξω το γέλιο. Α, λέει αυτό είναι... πού σε γελάς όλο, ψιθυριστά. Και γελάς λέει δυνατά, δυνατά λέω. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λέει πόσο δυνατά. Τι να σου πω, δεν τη μέτρησα λέω. Την ένταση, τι να πω ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν, άρα μιλάς μόνος σου. Εγώ γελάω δυνατά, είναι ανησυχητικό. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε στην νεκροψία. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, ελπίζω να μην είναι πληθυντικός αυτός. Και να συμπεριλαμβάνεις και το σωτήρι μας. Αλλιώς το πληθυντικό είναι πληθυντικός κοιλών. Λοιπόν. Όλους όσους είναι εκεί εννοείται. Όλους, έτσι. Το σώζεις, το σώζεις, το σώζεις. Με πολύ του πίτσα, το σώζεις, το σώζεις. Το σώζεις, το σώζεις, το σώζεις. Για πες Ελένη μου. Τι να πω, 6.45. 6.45, τέλεια. Και ετοιμάζω ήδη βαλίτσες. Βαλίτσες? Ναι, ναι. Θα φύγεις? Ναι. Θα φύγεις για μόνιμα? Όχι, ετοιμάζω ήδη βαλίτσες για τον παλαιό Αγίο Θανάσιο. Α, έτσι εξηγέσαι, εντάξει. Μακάρι. Όχι, δεν σε παρακαλώ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Την έχουμε καυτηριάσει, να πούμε. Την έχουμε με καυτηριάσει τη λέξη. Γεια σου, Ελενίτσα. Ευχαριστώ, φιλιά. Bye, 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 bye. Πάμε. Τελευταία γραμμή, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού και της εκπομπής. Μια εκπομπή που θα την ακούσετε σε μαγνητοσκόπα, σε ηχογράφα, στο zoomusu.gr. Μπαίνετε zms.gr και μας ακούτε σε ηχογράφηση εκεί. Όσοι δεν μπορέσετε live, τα ηχητικά μας, τα ανέκδοτά μας, μέσα τα τραγούδια μας, τα πάντα όλα εκεί. Τα νέα του ΠΑΟΚ, χωρίς, είπαμε, δεν είναι αποκλειστικά ειδησιογραφικό. Το site είναι η εκπομπή στο διαδίκτυο, σουξουμούξου. Ναι, πάμε τελευταία γραμμή που θα βγάλει και τον τυχερό σήμερα. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω κάθε μέρα. Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Είσαι η... Μάρο. Γεια σου ρε Μάρο. Για πες Μάρο. Τίποτα, το 579 που τελειώνει το κινητό μου. Τέλεια, 579. Πού θες να στείλεις χαιρετίσματα? Στον άντρα μου. Μπράβο. Ηρωάς. Αρκετά. Αρκετά, όχι πολύ, αρκετά όμως, αρκετά. Αρκετά. Μπράβο ρε Μάρο, να είστε γεροί, να είστε γεροί. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, αδερφέ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 έχω εδώ. Σημειωμένους 18 σήμερα. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Και βγήκαν όλοι και είπαν για την καλή μέρα. Από τον ένα έξω στη γραμματεία, ένα άψυχο. Ναι, Γιώργος Χατζηγραβατίδης, 548, με αυτό Χατζηγραβατίδη. Θέλω να πω κάτι. Αν είσαι εκεί πέρα έξω, επειδή αυτό το όνομα το χρησιμοποιώ χωρίς κανένα λόγο, ρε παιδί μου, έτσι, όταν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα όνομα, λέω το Χατζηγραβατίδης. Όποιος έρθει και λέγεται Χατζηγραβατίδης και μου δείξει την ταυτότητά του, ότι λέγομαι Χατζηγραβατίδης, θα το στείλω 52 δώρα. 52, τρίμερα, εξαήμερα, εφταήμερα, εισιτήρια διαρκείας, αυτά, ταβέρνες, ρολόγια, τι θέλει, κρασιά, αυτά, υγραέρια, έπιπλα, σούξου μουξου, τι, γυαλιά, τα πάντα, όλα, όλα, ηλεκτρονέτα, αυτά τα πάντα. Αν έρθει και πει, είμαι Χατζηγραβατίδης, ορίστε, λέγομαι Χατζηγραβατίδης. Με ταυτότητα όμως, έτσι, όχι αμπαβά, σούξου μουξου. Λοιπόν, μαεστράρα μου, 1 με 18 θέλω να μου δώσει ένα νούμερο. Ένα νουμεράκι εσύ. Το 12. 12. Θέλω, Σωτηράκι μου, να σε ρωτήσω αυτό που ρωτάω και τον Χρήστο Κιώση. Μήπως σε κούρασα σήμερα? Ε, γιατί αν σε κούρασα, πίσω αριστερά στο δωματιάκι Κασκορσέδες, ξέρεις, έχω φίλε και σε άλλα χρώματα, όχι μόνο λευκός. Μόνο λευκός. Λευκό με λεπτή τυράντα να φτάνει να φαίνεται λίγο και βυζί. Δηλαδή, και, με ρηγά. Όχι ρε φίλε, ρηγέ Κασκορσέ, όχι ρε φίλες. Αυτό δεν πάει με πλε σορτσάκι από μπιτζάμα και κάτω ελβιέλα. Βέγκο στο θουβού. Δεν είναι σετ αυτό το πράγμα σαν εικόνα. Λίγο τριχούλα. Λίγο. Λίγο τριχούλα στον ώμο, ε. Έτσι, μπράβο, τα αγόρι μου. Λοιπόν. Λοιπόν. Το 12. Κάτσε λίγο γιατί έχουμε αριθμίσει ανάποδα. Εδώ έχουμε κάνει διάφορα. Το 12 είναι ο Βασίλης σε 547. Ο Βασίλης σε 547. Βασίλη σε 547. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εσύ κερδίζεις σήμερα το υπέροχο δώρο αυτό. Θα βγούμε έξω. Μάλλον εμείς δεν μπορούμε να σε πάρουμε γιατί έχουμε μόνο τα 3 τελευταία ψηφία. Εσύ θα πάρεις έξω στη γραμματεία. Χορηγούκλες δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Έγινε προσκύνημα προχθές με τον Μπακαλιάρο και τη Σκορδαλιά. Οι ουρές ήταν να πούμε περισσότερες και από το Jurassic Park. Είχε περισσότερες ουρές από ό,τι είχε στο Jurassic Park από δεινοσαύρους. Θέλω να πω, ζούμου σου. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Τη ζούμε μαζί, ό,τι και αν έρθει. Ό,τι και αν έρθει, είμαστε εδώ. Μια παρέα, μια οικογένεια. Μην ξεχνάτε. Επίσης, μια φορά και έναν καιρό, παιδική κατασκήνωση υπέροχη. Μπείτε στην Αριστοτέλειος 22, ρωτήστε. Τι γίνεται. Πώς μπορεί να στείλει τα παιδιά σε 15 μέρες δωρεάν στην Σκιώνη. Υπέροχα θα περάσουν. Μην ξεχνάτε. Αλόε. Καλόε. Αλόε με μύρτιλο. Καλόε. Νούμερο 1 στην Αλόε. Και διάφορες άλλες πολλές γεύσεις, 23, 12, 200, 500, 49 και 92 φιάλες και 20 ευρώ δώρα. Κρέμες αυτά για τα χέρια, για το πρόσωπο, σούξου μούξου. Και εννοείται, δεν ξεχνάμε, Χαλβάς Λουκάς. Καταπληκτική ποιότητα, ήρθε εδώ πέρα, ζαλιστήκαμε από τις γεύσεις, η πολίτικη αυθεντική. Άλλη μια εκπομπή, κληρονομιά, πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, φτάνει στο τέλος. Ευχαριστώ. Το Σωτήρι Δασκαλάκι μου στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού. Ένα φόβητρο στην κονσόλα. Ένας απροσπέλαστος βράχος. Ένας κυματοθράφτης πίσω την κονσόλα. Ευχαριστώ και εμένα που ήρθα σήμερα. Κωστή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Μου είχαν πει όταν αρχίσει να μιλάς με τον εαυτό σου, βρώμα η δουλειά. Έτσι, κάπου τον Ατάλο. Σας φιλώ γλυκά. Ζούμου σου λέμε. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, 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 bye.